Καλώς ήρθατε στο μαγκαζίνο Life. Καλή Κυριακή να πούμε. Κυριακή, μέρα ξεκούρασης. Αλλά κατά τα άλλα, εμείς έχουμε ετοιμάσει εδώ πάρα πολλά για σας. Να ξεκινήσω με κάποια από τα ευχάριστα που είναι τα δώρα μας που θέλουμε να δώσουμε και σήμερα. Τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi. Να, εδώ τα βλέπετε σε όλα τα χρώματα έτσι που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Gruppo Cucine για εσάς. Να σας πω και τα τηλέφωνα. 211-55-50-50 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας για την επικοινωνία σας μαζί μας, αλλά ασφαλώς και για να παίξουμε το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Σήμερα έχω μια πολύ ωραία παρέα που με περιμένει στον καναπέ, που θα δείτε σε δευτερόλεπτα από τώρα δηλαδή. Ο Μανούσος Μανουσάκης θα είναι στη συνέχεια κοντά μας για να πούμε για όλα και να σχολιάσουμε τα πάντα, ό,τι συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση. Θα δούμε πώς μπορούμε να περιποιηθούμε το φρύδι μας, θα μαγειρέψουμε, θα φτιάξουμε κοσμήματα. Ναι, όλα αυτά θα τα κάνουμε σήμερα. Για πάμε να δούμε στον καναπέ ποια έχω σήμερα. Γεια σου Μαρία. Καλώς ήρθες. Βίκυ, Στάθη, Αγγελική, Έλενα. Γεια σας. Γεια σας. Τι ωραία κοτσίδα είναι αυτή, Έλενα. Ευχαριστούμε πολύ, έτσι είναι. Το ψαροκόκαλο. Ψαροκόκαλο, είναι πολύ μόδα. Και λίγο γκόλφο το λες. Αμέσως, αμέσως. Είπα, είναι φάση που πάντα γλυκό σου, Στάθη. Πάντα, μελιστάλακτος. Αγάπη μου, έτσι. Μαρία, τι κάνεις? Καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε? Ωραίο πλατό, ωραίος χώρος, ζεστός, ωραία παρέα. Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτό. Το βασικό είναι. Η παρέα, η χημεία, η ζεστασιά και να περνάτε καλά. Σου λείψε καθόλου η τηλεόραση? Η τηλεόραση. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου έχει λείψει. Μου έχουν λείψει και οι καλές και οι κακές στιγμές. Γιατί και οι κακές στιγμές εμπειρίες είναι. Α, τώρα αυτό θέλει η ψυχανάλυση. Κάτσε, περίμενε. Οι κακές στιγμές όταν λες. Οι κακές στιγμές είναι στιγμές έντασης, που έχει πολλή δουλειά, που όπως και να το κάνεις θα είναι και λίγο πιο γρήγοροι οι ρυθμοί, λίγο θα ανάψουν τα πνεύματα που λένε. Αλλά και αυτά είναι τα ωραία. Θες να μου πεις ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σένα, έτσι, στο τηλεοπτικό, στα τηλεοπτικά δρόμενα, στη δουλειά στην τηλεόραση? Δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι σε όλα υπήρχαν και οι δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκίνησα μέχρι τώρα, βασικά, ήταν δύσκολες και ευχάριστες στιγμές. Οι ώρες του μοντάζ, για τελείωτες ώρες του μοντάζ. Τελείωτες ώρες. Και μετά, τι να πω, κάτι ξέρεις εσύ. Ξέρει γιατί συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε στον Αλφα μετά. Να ρωτήσω το Στάδιο ή να ρωτήσω το Ετοιμάριο. Εγώ έχω κλάψει πολλές φορές στην αγκαλιά της. Οπότε, περνάγαμε και καλές στιγμές και... Ξέρεις, όταν δεν έχεις την εμπειρία, κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα χειριστείς όπως θα τα χειριζόσουν σε διαφορετική περίπτωση. Και όταν ξεκινάς και μπαίνεις σε αυτό το χώρο και είναι οι ρυθμοί, η πίεση, αν σου ακυρώσει κάποιος καλεσμένος, αν δεν βγει το θέμα, όλα αυτά τέλος πάντων που, εντάξει, όσοι βλέπουν νομίζουν ότι βάφεσαι, φτιάχνεσαι και αυτό είναι όλο. Είσαι αγχωτικός τύπος. Πάρα πολύ. Είμαι αγχωτική και όταν δεν έχω λόγο να είμαι αγχωτική. Φοβάται τα μικρόβια, γενικά προσέχει πάρα πολύ τα πάντα γύρω της. Φαίνεσαι ότι είσαι, ας πούμε, ένα κορίτσι ήσυχο, έτσι αυτό. Είσαι και λίγο νευρική. Είμαι πάρα πολύ νευρική. Ναι, είναι. Άμα τη γυρίσει το μάτι, δεν σώζεσαι. Όχι, είμαι και αγχωτική πολύ. Δηλαδή, μπορώ να κάθομαι και στο σπίτι και να μην έχω τίποτα, να είμαι χαλαρή και να έχω άγχος. Και να λέω τώρα, μα γιατί έχω άγχος, αφού είμαι χαλαρή. Υδροχός. Τηλεόραση βλέπεις? Τηλεόραση, ναι, βλέπω. Πάντα έβλεπα τηλεόραση. Είμαι τηλεορασάκιας. Mm-hmm. Έχω την τηλεόραση ανοιχτή και να μην βλέπω στο σπίτι. Δεν μπορώ να την έχω κλειστεί. Dancing with the Stars. Εντάξει, αλίμονο. Αλίμονο που δεν βλέπουμε Dancing with the Stars. Σήμερα είναι η μέρα, ας πούμε, του τέταρτου κύκλου των Dancing with the Stars, ο τελικός. Ποιος πιστεύεις ότι έτσι θα κερδίσει? Ποιος πιστεύω? Γενικά νομίζω ότι αυτή τη φορά στο dancing είχαμε πολλές ανατροπές. Δεν περίμενα εγώ με τίποτα να βγει η Ευαγγελία Ραβανή. Mm-hmm. Δεν περίμενα με τίποτα να βγει Σινατσάκη, η Μέρη Σινατσάκη. Τώρα θεωρώ ότι το λογικό είναι να κερδίσει στη Κούδη, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συμπάθεια και προς τον Ισαΐα. Τι θα δούμε σήμερα, Στάθη? Στον Αντένα προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για απόψε. Θα δούμε χορό, αρκετό χορό, γιατί καθώς όλα τα ζευγάρια... Καλαχορευτικό σοου είναι. Ακριβώς, βράδυ, σωστό κι αυτό. Θα μαζευτούν όλα τα ζευγάρια πάλι. Όλα, βέβαια, θα έχουμε και κάποιες απουσίες, θα σας πω. Θα δούμε χορό, μπατσάτα, σάλσα, ό,τι χόρεψε ο κάθε διαγωνιζόμενος όταν ήταν στο dancing. Τους δύο φιναλίστ, για να δούμε ποιος θα βγει, και τη Δούκη Σαλονομικού. Θα χορέψουν όλοι που ξεκινήσανε? Κανονικά πρέπει να χορέψουν όλοι.
Στο live όμως αυτό, που υπάρχει μια διαγωνιζόμενη που θα σας πω σε λίγο ποια είναι, δεν θα χορέψει. Το δήλωσε. Α, γιατί? Και σήμερα το βράδυ θα τη δούμε. Γιατί έχει ένα θέμα με τον αντένα και τον dancing. Α, θα σας πω σε λίγο. Θα δούμε τη Δούκισσα Νομικού φυσικά και την Ντορέτα Παπαδημητρίου, επειδή θα είναι μαζί στο θέατρο, στο Παλάς, ένα απόσπασμα από την παράσταση Τροϊκός Πόλεμος, που έχει και λίγο χώρο μέσα. Δεν θα δούμε χορογραφία όπως τις άλλες χρονιές με τη Ζέτα που άνοιγε το σου. Όχι. Θα βγει με την Ντορέτα και θα κάνουμε μαζί το ντουέτο αυτό και με άλλους. Θα πλαισιώνεται και από άλλους ηθοποιούς. Από την ομάδα του. Ακριβώς, από την θεατρική παράσταση. Ότι δεν το έχει πολύ και με το χώρο. Το έχει πει, ναι, γιατί δεν έχει ρυθμό. Θεωρεί ότι. Και πιστεύω πως καλά κάνει που το θεωρεί, γιατί την είδαμε στο περσινό dancing. Δεν το έχει η κοπέλα. Καλή, εντάξει, πραγματικά. Μια χαρά. Παιδιά, πρώτη φορά ήταν. Κοίτα, κι εγώ αν πάω να χορέψω, γιατί πάντως είμαι χορευταρά. Έχω ρυθμό. Δεν ξέρω, το έχει πει ότι δεν έχει ρυθμό. Τι έχει γίνει τώρα με την Κωνσταντίνα? Καταρχάς, εγώ ξέρω ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται κατά κάποιο τρόπο με ένα συμβόλο, με κάτι που υπογράφουν που τους επιχρεώνει, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν αποχωρήσουν. Να είναι στον τελικό. Να είναι στον τελικό, να εμφανίζονται όποτε θέλει το κανάλι και αυτά. Η Κωνσταντίνα ήταν από τις πρώτες έτσι, που αποχωρήσαν από το σόου, καθώς ο κόσμος δεν την κράτησε μέσα σε αυτό. Και είχε βγει τότε και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, οι οποίες ενόχλησαν, φαίνεται, και τον Αντένα. Ενοχλημένη και η Κωνσταντίνα, γιατί θεώρησε ότι υπάρχουν κλίκες, ότι τα πράγματα είναι λίγο ψηλοστημένα, όπως έλεγε η ίδια. Ναι. Ότι κάποιοι ήταν επαγγελματίες χορευτές και εννοούσε την Ευαγγελία Ραβανή. Οπότε όλο αυτό ενόχλησε και τον Αντένα, ναι, και η Κωνσταντίνα έδειχνε ένα πρόσωπο ότι δεν θέλει να το κάνει αυτό. Εγώ σήμερα μίλησα μαζί της, γιατί της λέω είναι ο τελικός, έμαθα ότι δεν θα είσαι, θέλω να βγεις στην εκπομπή να μιλήσουμε, γιατί μου είπε ότι θα είναι σε μια περιοδία, ότι φεύγει το εξωτερικό, δεν μου είπε πού, μου είπε ότι έχει βγει το δελτίο τύπου ήδη και ότι αποφάσισε και μίλησε και με τους ηθήνοντες του σταθμού ότι δεν θα είναι. Είχε πει ότι θα βγει και στην εκπομπή μας, να το πω και αυτό, αλλά μετά με πήρε μια συνεργάτη της, δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν θα ήθελε να... Τροφή ναι, και να τεταθεί λίγο η κατάσταση παραπάνω. Οπότε αποφάσισε να μην βγει και στην εκπομπή και να είναι στην περιοδία της. Την οποία δεν ξέρουμε πού είναι όμως. Δεν μας αποκάλυψε. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο περισσότερο για αυτά. Εγώ τώρα όμως θέλω να πάμε να δούμε, Μαρία και παιδιά μου εδώ, ο κόσμος ποιον θέλει έτσι ως νικητή. Τι θα ψηφίσετε σήμερα το βράδυ? Για πάμε να δούμε τι απαντήσατε εσείς. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο νικητής του dancing? Πιστεύω θα είναι Στικούδη, γιατί νομίζω είναι πολύ καλύτερη. Έχει τον πρίο, τη τσαχπινιά, όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει. Το ματιάμπα νομίζω. Γιατί? Νομίζω είχε παραπάνω προτίμηση στο κοινό. Το ματιάμπα. Γιατί? Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερος από τη Στικούδη. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει Στικούδη. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Γιατί αυτό? Χορεύει πιο καλά, είναι και πιο ωραία. Πιστεύω ότι οι κριτές θα τις φορτούν αλλιώς. Ναι, είναι και γυναίκα, οπότε πιστεύουμε ότι θα κερδίσει. Θέλω η Στικούδη, αλλά πιστεύω ότι θα νικήσει ο Ματιάμπα. Γιατί θες τη Στικούδη και γιατί πιστεύεις ότι θα κερδίσει ο Ματιάμπα? Θέλω τη Στικούδη γιατί την ακούω, μ' αρέσει σαν κοπέλα, όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα νικήσει ο Ματιάμπα γιατί στο σύνολο έχει καλύτερες κριτικές. Αυτόν θες κι εσύ? Ναι. Γιατί? Θεωρώ ότι έχει κάνει μεγάλο κόπο και το αξίζει. Ποιο προτιμάς, Στικούδη ή Ματιάμπα? Ματιάμπα. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα να φτάσουν αυτοί οι δύο στον τελικό? Νομίζω πως ήταν δύο από τους καλύτερους στο dancing. Βέβαια, υπήρξαν κάποιες αδικίες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Ποιος αδικήθηκε? Νομίζω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ η. Η Κλέγια, ναι. Ήθελα να φτάσει στον τελικό πάρα πολύ. Νομίζω ότι έφτασαν οι δύο καλύτεροι στον τελικό. Θεωρώ ότι και οι τρεις ήταν πάρα πολύ καλοί. Και ότι εντάξει, απλώς έπρεπε να διώξουν κάποιον για να μείνουν οι άλλοι δύο. Ναι, πιστεύω ότι και οι κριτές είναι δύσκολη φάση του να κρίνεις κάποιον άλλον και μάλλον χρειάζεται δυσκολία για να το αντιμετωπίσεις αυτό, οπότε έπρεπε να διώξουν κάποιον. Νομίζω μπορούσε να αποχωρήσει και ο Ισαΐας. Δεν θεωρώ αδικία ότι αποχώρησε, γιατί ήταν όλοι τους καλοί. Εγώ στεναχωρήθηκα που έφυγε η Μέρη Σινατσάκη. Θεωρώ ότι έμειναν οι δύο καλύτεροι. Το χορό τη Στικούδη με το Ναραβανή την. Ναι. Πώς σου φάνηκε? Εντάξει, ήταν προκλητικό, αλλά ήταν ωραίο. Είναι ένα σοου και δεν ήταν κάτι που ενοχλούσε. Πιστεύω εγώ. Ήταν ωραίος. Ήταν ωραίος. Ναι, και εγώ το ίδιο πιστεύω, ναι. Πολύ ωραίος. Μέχρι εκεί. Ο Γιώργος Λιάγκας λέει ότι έχει τηλεθέαση επειδή δείχνουν λίγο επίμαχα σημεία σε αυτό το σοου. Συμφωνείς? Συμφωνώ, αλλά είναι από την αρχή έτσι το dancing. Εσύ που είσαι άντρας. Για να έχει τηλεθέαση, πιο ωραίο.
είναι καλλιτεχνικό το σκηνικό, οπότε δεν είναι κάτι τέτοιο, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουν γίνει τόσα dancing και έχουν τηλεθέαση ως concept. Δεν είναι κάτι σαχλό, δεν είναι κάτι που δεν είναι τόσο ωραίο. Δεν, είναι χορός. Ο κόσμος γενικά του τραβάει το ενδιαφέρον πολύ η εμφάνιση. Πάντα υπάρχει τηλεθέαση όταν δείχνουν επίμαχα σημεία. Αυτό γινόταν και με τη face στο Alter. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Καρφάρα! Ωραία! Λοιπόν, πάντως, δεν ενδιαφέρουν πολύ οι απαντήσεις των γυναικών και των ανδρών. Όχι. Διχασμένοι είναι ανάμεσα στους δεν ξέρουν, ε. Ναι, πάντως θεωρούν ότι όντως μείνανε οι δύο καλύτεροι, ας πούμε. Τα δύο να πω κάτι μου, παιδιά, εδώ. Πες. Αν θέλουμε να είμαστε πολύ αντικειμενικοί, θέλουμε. Ο Ισαΐας είχε την μεγαλύτερη εξέλιξη από όλους. Ξεκίνησε από το 0. Και έφτασε στο 10. Δεν σου πω και αυτό θα βγει νικητής και θα παρουσιάσει και του χρόνου τα backstage του. Να σου πω κάτι. Στέφανε, τι λες εσύ. Και εγώ συμφωνώ. Όπως έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο η Ισαΐας. Και εσύ, η Ισαΐα ψήφισε. Και στο κάτω-κάτω παρουσίασε κάτι διαφορετικό, ειδικά τη φορά που χόρεψε μόνος του. Επίσης, δεν του βοηθάει καθόλου το σώμα του. Δεν ήταν χορευτής, δεν είχε καμία σχέση με το χορό. Και είναι ο μόνος που έχει τεράστια εξέλιξη. Και επίσης τα προγνωστικά δίνουν περισσότερο στον Ισαΐα και όχι τόσο στην Κατερίνα. Που ο κόσμος προτιμάει. Είναι αγαπητός. Θα παίξει ρόλο τη σημερινή μέρα, παιδιά, πώς θα χορέψουνε. Πάντως νομίζω ότι έχει κερδίσει λίγο έτσι, τη συμπάθεια του κόσμου. Από το χαρακτήρα γιατί, του. Ναι, είναι απλός, είναι η έκπληξη, όπως είπατε. Ένας άνθρωπος που τον γνωρίσαμε διαφορετικά, εξελίχθηκε διαφορετικά. Ενώ η Κατερίνα Στικούδη, εντάξει, έχει κάνει μεγάλη έτσι, πρόοδο στο χώρο, αλλά από εκεί και πέρα το είχε, την έχουμε ξαναδεί και στο χώρο. Ο κόσμος δεν ψηφίζει. Εγώ πιστεύω δεν ψηφίζει. Με βάση το χορό. Γιατί και οι Σινατσάκοι και οι Αραβανοί χορεύανε καταπληκτικά. Αλλά βγήκαν έξω. Πιστεύω ότι ναι, ποιος αλλά... κερδίζει περισσότερο τη συμπάθεια. Ο Ισαΐας κάνει τις πλάκες του, είναι πάρα πολύ έτσι ζεστός, πολύ οικείος στον κόσμο. Έσπασε και λίγο τον κατεστημένο και με την εικόνα του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολλά θέματα, έτσι. Θαλοκώθηκε. Εννοώ ένας άνθρωπος άλλου χρώματος που στην Ελλάδα το διαφορετικό το έχουμε λίγο κάπως και το έχει βιώσει και το έχει πει. Οπότε είναι όλο αυτό που. Τον βοηθάει. Είναι και ένας καλλιτέχνης τον οποίο δεν τον έχουμε συνηθίσει να είναι πολύ στα φώτα της δημοσιότητας. Είναι ένας άνθρωπος που είναι χαμηλών τόνων. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλή επιτυχία και πώς θα ψηφίσουμε, έτσι, γιατί νομίζω ότι στο χέρι μας είναι στο τηλέφωνο μας. Τι θα πληκτρολογήσουμε. Τι θα πληκτρολογήσουμε. Λοιπόν, για πάμε και λίγο τώρα στα πυροσδικά. Ξεκινήσαμε χθες με διάφορα θέματα έτσι, που μας κάνανε εντύπωση αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι μου έχετε ετοιμάσει και περιμένω να ακούσω. Λοιπόν, ξεφυλίζοντας τα περιοδικά, πέσαμε έτσι σε αυτές τις ωραίες φωτογραφίες, να σας βοηθήσω λίγο, αν τις βλέπετε. Και είναι, ποια είναι η κυρία Μανολίδου. Ευγενία Μανολίδου. Ευγενία Μανολίδου. Σύζυγος Άδωνη. Η οποία περιμένει... Μωρό! Το παιδάκι της! Ακριβώς! Παιδιά, αυτό και ήταν έκπληξη. Για τους υπόλοιπους, γιατί η Ευγενία το έλεγε ότι ήθελε να αποκτήσει κι άλλο. Τώρα θέλω να μου πείτε όμως γιατί διαλέξατε, ας πούμε, αυτό το story. Δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε. Η Ευγενία Μανολίδου, ας πούμε, που περιμένει ένα... Πόσα τέταρτο. Το τέταρτο. Το τέταρτο παιδί. Ή τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση. Εγώ να πω ότι επειδή γενικά ο μπουμπούκος της μας κάνει εντύπωση, νομίζω ότι ασχολούμαστε με αυτό. Γιατί θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα του. Γιατί τον έχουμε υπουργό που τον έχουμε. Μας έκοψε τα 25 ευρώ ευτυχώς, δεν πληρώνουμε στα νοσοκομεία. Οπότε ας μάθουμε κάτι άλλο. Γενικά επειδή είναι στα φώτα. Τώρα θα τα χρειαστεί και τα νοσοκομεία. Θα τα χρειαστεί, οπότε λέει ας το μαζέψω. Τα μευτήρια και τα νοσοκομεία. Ίσως και γι' αυτό μπορεί να μην μπει και το 25 ευρώ. Τώρα ξέρεις πόσες φορές πας στην εγκυμοσύνη στο γιατρό. Ναι, σου λέει δεν θα βγω κι εγώ υπουργός. Τι να κάνω. Γενικότερα η Ευγενία είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα άτομα της τηλεόρασης. Και πολύ συζητημένο. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ συζητημένη, ό,τι και να κάνει, από το πολύ απλό γίνεται ήδη. Οτιδήποτε. Αλλά η Ευγενία το έχει. Δηλαδή έμεινε. Πέρασε και έμεινε. Με ειδοποιείτε ο Control ότι έχετε ετοιμάσει και βίντεο. Φυσικά. Για ναι, πάμε να το δούμε. Μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας να αντιμετωπίζει χιλιάδες δυσεπίλητα προβλήματα σε καθημερινή βάση, αλλά στην προσωπική του ζωή πλέει σε πελάγια ευτυχίας, αφού σε λίγους μήνες τα κρατά στην αγκαλιά του και το δεύτερο παιδί του. Che cosa cerchi tu da me? Che cosa...
Και μπορεί στην αρχή η τέταρτη εγκυμοσύνη της Ευγενίας Μανολίδου να ήταν μόνο μια φήμη, αλλά ήρθε ο φωτογραφικός φακός για να την επιβεβαιώσει. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες που δείχνουν την Ευγενία με φουσκωμένη κυλίτσα. Φαίνεται ότι η επιθυμία του πιο πολυσυζητημένου ζευγαριού έγινε πραγματικότητα. Και με αφορμή αυτό το χαρμόσυνο γεγονός, ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω και ας ρίξουμε μια ματιά στο love story του ζευγαριού που έθεσε νέα ήθη. Πέμπτη ερώτηση. Θα ήθελες να είσαι πιο κοντά με τον πατέρα σου? Η σχέση τους έγινε γνωστή το 2008, όταν η Ευγενία Μανολίδου μας συστήθηκε μέσα από την ανατρεπτική εκπομπή «Η στιγμή της αλήθειας». Ένα τηλεοπτικό πρόσωπο που μαγνήτησε τα φλάζ, έγινε talk of the town, είδε τον εαυτό της να γίνεται πρωτοσέλιδο και μοιράστηκε στις δεκάδες συνεντεύξεις της την σχέση της με τον σημερινό Υπουργό Υγείας. Όλα άρχισαν το 2001, όταν η Ευγενία συνάντησε τον Άδων Γεωργιάδη για επαγγελματικούς λόγους. Είχε μόλις ηχογραφήσει ένα CD με ορφικούς ύμνους στο Μέγαρο της Ευγένης και ήθελε να το προωθήσει μέσω του βιβλιοπωλείου του. Εκείνη την εποχή ήταν ήδη παντρεμένη με τον γνωστό εικαστικό Θοδωρή Μανολίδη και μητέρα δύο παιδιών. Το 2002 άρχισε να πραγματοποιείται η συνεργασία μεταξύ Ευγενίας και Άδωνη, αλλά όπως ανέφερε η ίδια, είχαν μείνει στα τυπικά. Και έρχεται το 2003. Η ζωή της Ευγενίας έχει ήδη αλλάξει, αφού βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό της. Και τότε δέχεται την πρόταση του Άδωνη να βγουν έξω. Το πρώτο ραντεβού δίνεται στην Κηφισιά, αλλά δεν της περνάει από το μυαλό ότι θα συμβεί κάτι μεταξύ τους. Υπολόγισε όμως χωρίς τον ξενοδόχο, στην προκειμένη περίπτωση τον έρωτα. Το 2005 η Ευγενία γίνεται μητέρα για τρίτη φορά, γεγονός όμως που προκάλεσε αντιδράσεις και έγινε θέμα συζήτησης αφού ένας βουλευτής συντηρητικού κόμματος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, απέκτησε παιδί εκτός γάμου με την σύντροφό του Ευγενία. Ευγενία, βλέπουμε τα μάτια σου, είσαι δακρυσμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ζητώ συγγνώμη για όλη την αναμονή. Ειλικρινά αυτό δεν το περίμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Η σχέση της με τον Άδων επισημοποιήθηκε τελικά τον Ιούνιο του 2009 και αφού προηγήθηκε ένας μακρύς δικαστικός αγώνας με τον πρώην σύζυγό της μέχρι να εκδοθεί το πολυπόφητο διαζύγιο. Μπορεί εκείνος να ήταν βουλευτής και εκείνη ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, αλλά δεν έμειναν στην πεπατημένη, δίνοντας τροφή σε σχόλια. Κάθε τους εμφάνιση και βραδινή έξοδος γίνονταν θέμα συζήτησης. Οι φωτογραφίες τους έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ οι αρνητικές όσο επιτοπλίστων κριτικές διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο Άδωνης σε όλες του τις lifestyle συνεντεύξεις υποστήριζε με σθένος τις επιλογές της σύζυγου του από την εκπομπή «Η στιγμή της αλήθειας» μέχρι και το «Dancing with the Stars», ενώ η Ευγενία δεν δίστασε να τον αποκαλέσει «μπουμπούκος» σε πρωινή εκπομπή. Η δήλωση αυτή σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από όλες τις σατυρικές και όχι μόνο εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και η λέξη αυτή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον. Τόσο ο Άδωνης Γεωργιάδης όσο και η Ευγενία Μανολίδου δεν έμειναν στο απειρόβλητο. Απέκτησαν όμως και φανατικούς φίλους αλλά και φανατικούς εχθρούς. Παρ' όλα αυτά οι δυο τους ζουν ευτυχισμένοι. Βέβαια στη σχέση τους υπάρχουν και οι κρίσεις όπως άλλωστε σε όλα τα ζευγάρια. Όπως είπε η Ευγενία, ο Άδωνης είναι ο πλούτος μου. Μαρία, τι πιστεύεις ότι αν κάνανε τώρα μία πρόταση στην Ευγενία Μανολίδου να παρουσιάσει τη στιγμή της αλήθειας, τώρα που είναι υπουργός ο σύζυγος? Δεν θα το έκανε. Όχι. Τρέχοντας. Όχι, γιατί ήταν και παιχνίδι που είχε προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια. Η Ευγενία δεν είχε... θα το έκανε. Δεν νομίζω. Την κοιλιά τούρλα θα έβγαινε στην τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει αυτό κάνει το κομμάτι και ήθελε περισσότερο τελικά. Ενώ τη αρέσει, γιατί είναι και θυσμός στην τηλεόραση. Έτσι, ναι, ναι. Τη αρέσει, αλλά τη βοήθησε πάρα πολύ στο κομμάτι της μουσικής. Παιδιά, και νομίζω ότι τώρα που πάει καλά, δεν θα κάνει τέτοια εκπομπή. Για να κάνει άλλη εκπομπή, ναι, αλλά τέτοια δεν νομίζω. Πριν βγει η στιγμή της αλήθειας, θέλω να μου πείτε, πέρα από αυτούς που γνώριζαν πολύ καλά τα μουσικά πρώτα, ποιος ήξερε την Ευγενία Μανολίδου? Ναι, αλλά τώρα είναι. Πάτημα ήταν. Τώρα είναι σε άλλη θέση και ο σύζυγος, μπράβο. Είναι διαφορετικά. Βέβαια, θεωρώ ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν έχει τέτοια κολλήματα. Θεωρώ. Εγώ θεωρώ πάντα ότι η Ευγενία κάνει κάτι. Ό,τι θέλει. Είναι από τα λίγα ζευγάρια έτσι, πολιτικού με σύζυγο που
συζητιούνται δηλαδή και σε lifestyle θέματα, στατισήματα, σε εξόδους κτλ. Γιατί αν πας τώρα και κάνουμε ένα γκάλωπ όπως κάναμε πριν για το Dancing with the Stars, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει πάρα πολύ καλή γνώμη για τους πολιτικούς μας. Είναι lifestyle πολιτικός. Ακριβώς. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε τι φοράνε, ούτε τίποτα, γιατί λέμε ότι με δικά μας λεφτά τα ζούμε. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο και δέχεται επίθεση γιατί έχει κάνει πολλά και ο κόσμος δεν αντέχει. Ποτέ δηλαδή δεν το βλέπεις μόνο, δεν είναι τους υπουργούς, τους πολιτικούς τέλος πάντων, ανθρώπους της χώρας, ο οποίος θα εμφανιστεί μόνο σε πολιτικές εκπομπές. Λέει ναι και σε εκπομπές ψυχαγωγικές. Πάντα είναι έτσι. Μετά, και με την εμφάνιση της Ευγενίας Μανολίδου στην τηλεόραση, έγινε ακόμα πιο lifestyle, γιατί δεν έκανε και κάτι απλό. Προκάλεσε. Ναι, παιδιά, το ήθελε. Δηλαδή και το θέλει στο αίμα του. Δεν έχει στεγανά, παιδιά. Δεν έχει στεγανά. Τι είπε τώρα. Θέλει να βλέπει. Ο Άδωνης, γιατί αμφιβάλλει ότι είναι όλη μέρα στο κάτι. Εδώ τώρα θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια συζήτηση σε μια άλλη εκπομπή. Πώς θέλουμε να είναι η πολιτική μας. Θέλουν να είναι έτσι ή θέλουν να. Γιατί να είναι. Να συγκεντρωθούν λίγο σε αυτό που να είναι κοντά στον κόσμο και να μην είναι. Εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Προτιμώ δηλαδή τύπου Άδωνη από το ξύλο. Τι με νοιάζει. Εγώ δεν έχω να φάω. Με νοιάζει αν η Ευγενία θα τραγουδήσει, θα κάνει εκπομπή ή αν θα πάρει στον μπουμπούκο τη μία γραμμάτα. Αφού δεν έχεις να φας τότε, να μπαίνεις και να μην ασχολείσαι με τίποτα, να μην διαβάζεις. Είναι η δουλειά μου αυτή και μου δίνεται το βήμα για να το σχολιάσω. Άρα καλά κάνω και σου δίνω για σχόλια. Ας μην ήταν υπουργός, ας μου δίνει το βήμα ένας παρουσιαστής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Όχι υπουργός. Η Χαρά Κόλλια είναι κοντά μας για να μας δείξει σήμερα πώς πρέπει να σχηματίσουμε σωστά το φρύδι μας. Το φρύδι μας. Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ πέρα, έχουμε φέρει τη Χριστίνα για να δείξουμε πώς πρέπει να ζωγραφίζουμε τα φρύδια, πώς πρέπει να τα βγάζουμε σπίτι μόνες μας μέχρι να πάμε σε κάποιον ειδικό, γιατί κάποιος καλό είναι που δεν το έχει, να μην τα πειράζει, γιατί έτσι και βγάλω το φρύδι, αυτροφή στο φρύδι, σταματάει μετά να βγαίνει. Οπότε καλό είναι να συντηρήσουμε το φρύδι μέχρι να βρούμε κάποιον expert που λέω εγώ, να πάει να το βγάλει. Σήμερα θα δείξουμε πώς το κουρεύουμε, πώς το βγάζουμε, από πού ξεκινάει, πού πρέπει να γίνεται η γωνία και πώς να το ζωγραφίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, το φρύδι μας έχει αρχή, τέλος και γωνία. Η αρχή πρέπει να είναι από τον έσω κανθό. Εδώ πέρα είναι ο έσω κανθός του ματιού. Ωραία. Mm-hmm. Είναι λάθος να ξεκινάει από εδώ, όπως δείχνουν τα περισσότερα περιοδικά και όλα αυτά. Θα παίρνουμε ένα πινέλο ή ένα ξυλαράκι κάτι και θα το κολλάμε πάνω στη μύτη. Από εκεί είναι το σωστό και το φυσιολογικό, να πάρω ένα μολύβι καλύτερα να το δείξω για να φαίνεται. Από εκεί είναι το σωστό να ξεκινάει το φρύδι. Οπότε, από εδώ το κολλάμε πάνω στη μύτη και κάνουμε μια γραμμούλα για να ξέρουμε από πού θα ξεκινάει. Εδώ. Αυτή πρέπει να είναι η αρχή μας. Mm-hmm. Το τέλος πρέπει να είναι μια νοητή ευθεία. Ρουθούνι, μάτι, φρύδι. Δηλαδή, εδώ πέρα, εδώ πρέπει να ξεκινάει, να τελειώνει το φρύδι. Ό,τι μύτη και να έχουμε. Δεν έχει να κάνει, ναι. Δεν το κολλάμε. Στην ουσία δεν πάει πάνω στο ρουθούνι, άμα έχει μεγάλη μύτη. Το κάνουμε πάνω στο κόκαλο, το πιέζουμε. Οπότε πάει μύτη, mm-hmm. μάτι και τέλος. Και η γωνία μας πού πρέπει να είναι. Η γωνία κοιτάμε ευθεία στον καθρέφτη, εκεί που είναι το στρογγυλό του ματιού. Θα πρέπει εκεί που τελειώνει να είναι η γωνία, σχεδόν στα 2 τρίτα. Ωραία, μας βοηθάει λοιπόν να κάνουμε μια γραμμούλα έτσι για να την έχουμε. Μπράβο. Λοιπόν, τέλεια. Άρα έχουμε τώρα την αρχή, τη γωνία και το τέλος. Mm-hmm. Πώς τώρα θα τα κάνουμε, πώς θα κουρεύουμε στο σπίτι μόνες μας. Παίρνουμε ένα ψαλιδάκι, ένα βουρτσάκι. Αν δεν έχουμε βουρτσάκι που χτενίζουμε τα φρύδια, παίρνουμε μια παλιά οδοντόβουρτσα. Σηκώνουμε τα φρύδια προς τα πάνω όλα, ναι. Και κουρεύουμε μόνο τις πιο μακριές από τις άλλες. Μόνο, δεν κουρεύουμε όλο το φρύδι. Μόνο αυτές που προεξέχουν για να μπουν μέσα στο σχήμα. Εδώ. Αυτό τώρα βέβαια είναι σε πυκνά φρύδια, έτσι. Γιατί τα. Συνήθως και στα αραιά υπάρχουν 2-3 τρίχες οι οποίες είναι πιο μακριές από τις άλλες. Οπότε καλό είναι να τις κουρεύουν να μπαίνουν μέσα στο σχήμα, γιατί να μην χρειάζεται να το στρώνουμε όλη την ώρα. Ναι. Αυτό είναι το κούρεμα. Αν είναι πολύ πυκνό το φρύδι, συνήθως τα πυκνά φρύδια είναι πυκνά μπροστά και στη συνέχεια είναι αραιά. Mm-hmm. Εκεί θα το κατεβάσουμε και κάτω. Mm-hmm. Το κατεβάζουμε και κάτω. Και ό,τι πάλι προεξέχει έξω από το σχήμα το κόβουμε. Αυτό. Δεν χρειάζεται να το κόψουμε πιο πολύ. Και τώρα, πώς πρέπει, ποιο είναι το μυστικό για να το βγάζουν μέχρι να πάνε σε κάποιον εξειδικευμένο να βγάλει το σχήμα, να το συντηρήσουν στο σπίτι μόνες τους. Θα πάρουν ένα σκούρο μολύβι
και θα ζωγραφίζουν το φρύδι πάρα πολύ έντονα. Mm-hmm. Όχι ακριβώς εκεί πάνω, δηλαδή πάνω στην τρίχα, θα... και πιο έξω. Ναι. Και πιο έξω. Σαν να κάνουμε ένα γελίο φρύδι που λέω εγώ. Θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Εσένα μπορεί να σου φαίνεται έτσι περίεργη ερωτήση, αλλά ρωτάω εγώ. Αν είναι μακριά η τρίχα, γιατί να την κουρέψω και να μην την απλώσω, ας πούμε, να μου γεμίσει λίγο το φρύδι μπροστά. Κουρεύουμε τις μακριές τις τρίχες, αυτές που είναι πιο μακριές από τις υπόλοιπες. Δεν κουρεύουμε όλες. Συνήθως σε όλα τα φρύδια. Ναι, αν τις βουρτσίσω τις τρίχες προς τα έξω, θα κάτσει. Δεν λέμε για το φρύδι που είναι όλες οι τρίχες μακριές. Mm. Λέμε για τα φρύδια, όλα τα φρύδια, μα όλα και τα ρεά και τα πυκνά. Έχουν συνήθως 3-4 που είναι οι πιο ατίθασες και πιο μακριές. Αυτές μόνο. Μόνο αυτές. Δεν κουρεύουμε όλο το φρύδι. Καλό είναι το φρύδι να το αφούν είναι πλούσιο, να φαίνεται γεμάτο, να φαίνεται αρχοντικό το βλέμμα. Δεν είναι της μόδας τα λεπτά τα φρύδια. Αυτό τώρα ήθελα να σε ρωτήσω. Παλιά ήταν τα λεπτά. Τώρα... Καλό είναι να, έχουν, να κάνουν ένα φρύδι, αυτό το φρύδι που έχουν, που τους έχει δώσει ο Θεός που λέω εγώ, και απλά να το συντηρούν. Να είναι ευθυγραμμισμένο και να έχει μια ελαφρή αγωνία. Μην πάνε να σηκώνουν πολύ τις γωνίες, να μην τα λεπταίνουν, τίποτα από όλα αυτά. Οπότε τι κάνουν, ζωγραφίζουν ένα πολύ έντονο φρύδι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, το γεμίζουν μέσα, αφού έχουν βάλει. Στην ουσία γεμίζουν, ενώνουν τις γραμμούλες, δηλαδή πάμε μια νοητή ευθεία από εδώ μέχρι εδώ και μια ευθεία από εδώ μέχρι εδώ. Mm-hmm. Και το κάνουν πάρα πολύ έντονο. Αυτό το γιατί το ζωγραφίζουμε έτσι. Αφού το έχουμε ζωγραφίσει και το έχουμε κάνει πάρα πολύ σκούρο, είναι πολύ δύσκολο να χαλάσουν το σχήμα που έχουν. Θα πάνε και θα βγάλουν ό,τι έχουν έξω από αυτό το ζωγραφισμένο φρύδι. Mm-hmm. Άρα δεν μπορούν με τίποτα να χαλάσουν το σχήμα. Σωστά. Και πώς βγάζουμε τα φρύδια. Ποτέ τα φρύδια τις τρίχες δεν τις τραβάμε ανάποδα. Πάντα με το τσιμπιδάκι με τη φορά που πάει η τρίχα. Ξεκινάμε και τραβάμε προς τα έξω. Όπως πάει η τρίχα, τραβάμε και τις τρίχες. Έτσι. Ποτέ δεν την κάνουμε ανάποδα προς εκείνη τη μεριά. Γιατί, τι θα πάσουμε. Άμα τραβάνε ανάποδα, συνήθως πάει η τρίχα και στραβώνει ο θύλακας που λέμε και μετά μπαίνουν μέσα οι τρίχες. Oh. Οπότε δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος πώς να το βγάλουν, χωρίς να χαλάσουν το σχήμα, να το ζωγραφίσουν. Θέλω να πω ότι πάνε σε όλους το ξωτό φρύδι ή όχι, το στρογγυλό, το πώς πρόσωπο, ξέρουμε τι πώς... θέλουμε. Αυτό κάποια κοπέλα... Καλό θα ήταν να πάει σε κάποιο μακιγιέρ που το έχει σπουδάσει και ξέρει. Να μην κάνει ο καθένας. Συνήθως, ας πούμε, το πιο καλό που ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα, ποιο είναι, το στρογγυλό, το τοξωτό. Το στρογγυλό δεν είναι ωραίο γιατί δείχνει μικρό το μάτι. Το στρογγυλό είναι σαν καπάκι. Οπότε λίγο. Ναι, είναι λίγο στα 2/3 να ανεβαίνει το φρύδι. Πείτε μου. Ναι. Λίγο φρυδιών. Ή επειδή βγαίνει το αποτέλεσμα λίγο ψεύτικο, να χρησιμοποιούμε σκιά στο χρώμα των φρυδιών μας, έτσι ώστε να γεμίζουμε το κενό. Αυτό είναι ανάλογα με την κρίση του καθενός, τι αρέσει τον καθένα. Ναι. Σε εσάς που είστε ειδικός. Θα σας πω. Στο αραιό φρύδι, δηλαδή σε ένα φρύδι που έχει τρίχες, απλά είναι αραιό, καλό είναι να χρησιμοποιούν τη σκιά γιατί φαίνεται πιο πλούσιο. Και στα πιο κενά, φυσικό. Σε φυσικό αραιό φρύδι. Να, στα κενά. Είναι σκιά. Αυτές είναι οι σκιές. Είναι σκιές, είναι τέσσερις. Ναι. Είναι ανάλογα με το χρώμα, το τύπο του χρώματος του δέρματος και ανάλογα με τα φρύδια. Όταν έχει τρύπα από βγάλσιμο, εκεί καλό είναι να κάνουμε μολυβιά και μετά να περάσουμε από πάνω. Δηλαδή να τη ζωγραφίσουμε την τρίχα. Και όσον αφορά το τατουάζ πάνω στο φρύδι, που συνήθως οι περισσότερες σελήνιδες τον τελευταίο καιρό τρέχουν για να βελτιώσουν το σχήμα των φρυδιών τους. Αυτό θεωρείται ότι είναι κάτι καλό ή καλύτερα με λίγο σκιά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικό. Εγώ είμαι υπέρ, όποιος δεν έχει φρύδι να το κάνει. Ειδικά τώρα το καινούριο που έχει βγει το τρίχα-τρίχα. Είμαι υπέρ να το κάνουν γιατί δεν καταλαβαίνει κανείς ότι φαίνεται. Ωραία. Αν κάποιος έχει πρόβλημα και δεν γεμίζει το φρύδι, δεν μπορεί να ξυπνάει κάθε μέρα να βάζει. Τώρα εδώ έχουμε κάνει το σχήμα. Τώρα έχουμε με δείξει. Το... Δεν είναι σχήμα για να βγει έξω, να το ξεκαθαρίσω. Ναι. Είναι ένας τρόπος στα κορίτσια στο σπίτι να βγάλουν το φρύδι τους χωρίς να χαλάσουν το σχήμα τους. Mm-hmm. Το έχουμε κάνει λίγο γελίο. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Δεν είναι σχήμα για να βγει έξω. Αλλά δεν είναι αυτό δηλαδή που πρέπει όχι. Να είναι. Το ζωγραφίζουμε πιο παχύ από ό,τι έχουμε και καθαρίζουμε ό,τι δεν είναι βαμμένο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χαλάμε το σχήμα το δικό μας. Με το τσιμπιδάκι βγάζουμε φρύδια από πάνω. Πάνω, γιατί πολλοί έχω ακούσει που λένε ότι από πάνω δεν βγάζουμε. Όχι, βγάζουμε από πάνω. Mm. Απλά δεν βγάζουμε. Καλό είναι να μην βγάζουμε το τσιμπιδάκι γιατί δυναμώνει. Και από πάνω ειδικά είναι χνούδια. Καλό είναι να κάνουμε κερί από πάνω. Κερί το κάνουμε από το κερί. Σε κάποιον που ξέρει. Μόνο από κάτω με το τσιμπιδάκι, λοιπόν. Καλό είναι και από κάτω με τσιμπιδάκι, με κερί, αλλά όποιος δεν ξέρει, εντάξει, από κάτω τσιμπιδάκι, αλλά από πάνω κερί. Ποτέ τσιμπιδάκι. Είναι μόνη τρίχα. Ωραία. Οπότε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δείξαμε πώς θα τα βγάζουν στο σπίτι μόνος, έτσι.
ζωγραφίζουν πιο παχύ. Θα δείξουμε τώρα από εκεί πώς να το ζωγραφίζουν όταν βγαίνουν έξω για να φαίνεται πιο ευθυγραμμισμένο, για να φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Θα το κάνουμε στη Χριστίνα, όχι με μολύβι, δεν χρειάζεται, θα το κάνουμε με σκιά. Λοιπόν, θα παίρνουμε λίγο ένα τόνο πιο ανοιχτή σκιά από το φρύδι μας. Γιατί όταν μια σκιά πάγει κάτι πάνω στο φρύδι, φαίνεται πιο σκούρα. Οπότε η σκιά θα είναι ένα τόνο πιο ανοιχτή για να μην αγριεύει το βλέμμα. Ναι. Η Χριστίνα είναι ξανθιά, θα βάλουμε ένα σαντρέ καφέ μπέζ. Και ξεκινάμε. Όταν ζωγραφίζουμε το φρύδι, ποτέ δεν ξεκινάμε από την αρχή. Γιατί έχει σκιά, μπόλι και το πινέλο. Πάντα αφήνουμε τη φύτρα, δηλαδή αυτό εδώ, και ξεκινάμε από πιο μέσα. Σηκώνουμε τη γωνία με το χέρι μας εδώ πέρα και κάνουμε ευθείες γραμμές σιγά. Το γεμίζουμε όλο το φρύδι μέχρι τέλος. Και ό,τι έχει μείνει στο πινέλο, δηλαδή το τελείωμα, αυτό βάζουμε στην αρχή γιατί είναι η φύτρα και θέλουμε να φαίνεται λίγο πιο αχνά. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, γιατί αλλιώς μετά έχεις πολύ έντονο στην αρχή και μετά πρέπει να αρχίσεις να το σβήνεις. Και στο τέλος πάλι βουτάμε το πινελάκι μας σε σκιά για να φαίνεται ωραίο το κόψιμο και το τελείωμα, να φαίνεται τελείως γραμμικό. Σηκώνουμε τη γωνία και κάνουμε ένα ημικύκλιο εδώ και μια γραμμούλα. Στο τέλος, αυτό εδώ. Ωραία. Τέλεια. Αυτά. Οπότε, τώρα μάθαμε και να το βάψουμε, να το ενισχύσουμε. Και να το ζωγραφίζουμε. Και να μην μπερδευτούμε με αυτό το φρύδι, έτσι. Το έλεγε για να το βγάζουμε. Μόνο αυτό θα πάρει η κάμερα. Να, εδώ το δεξί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Μάθαμε και έτσι κάτι, γιατί το φρύδι είναι σημαντικό στο πρόσωπο, είναι έτσι. Είναι η κορνίζα του προσώπου και πρέπει να είναι τέλειο. Ωραία, αυτό θέλουμε κι εμείς. Τέλειο. Πάμε να δώσουμε δώρα τώρα όμως. Στέφανε. Κιμ. Το φρύδι δεν σε αφορά. Όχι, όχι. Οπότε πάμε τώρα σε αυτό που μας αφορά. Να δώσουμε δώρα. Για να δούμε ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Γαλάτσι, Αθήνα. Από το Γαλάτσι. Πολύ ωραία. Το όνομά σας? Άννα. Άννα ονομάζομαι. Άννα. Ωραία. Θα μας τραγουδήσετε? Αν τα καταφέρω, ναι. Ωραία. Για πάμε να σας ακούσουμε. Θα το βρείτε. Μου έλειψες απόψε, θα το μάθεις. Σαν φτάσεις μυστικά θα σου το πω. Περίμενα να έρθεις, στα μάτια να με δεις, να σου ζητήσω ότι αγαπώ. Αχ! Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε. Αυτό είναι? Ναι, ναι. Εύτερα αγγέλου στο κορμί μου χόρεψε. Φόρεσε, συγγνώμη. Ναι. Να φτάσω στις πόρτες του ουρανού. Αυτό ήταν. Σωστά. Είναι λίγο παλιότερο, αλλά πολύ αγαπημένο. Ωραία, ωραία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας χρώμα? Χρώμα. Χρώμα. Τι σας φτιάχνει έτσι τη διάθεση, να σας φτιάξουμε και εμείς τη διάθεση σήμερα που είναι η Κυριακή? Το κόκκινο. Το κόκκινο, λοιπόν, για να δούμε τι κόκκινο έχουμε εδώ ή κάτι που να πλησιάζει το κόκκινο, αλήθεια. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Λοιπόν, έχω ένα που είναι φούξιο κόκκινο. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, αυτό το ρολόι είναι δικό σας από την εταιρεία Φερέντι. Με γεια σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μια χαρά. Έλα, άλλο ένα. Αμέ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είμαι η Έλενα. Πολύ ωραία. Ελπίζω να τα περνάτε καλά, όπως τα περνάμε κι εμείς μαζί σας. Τηλεφωνώ από Γλυφάδα. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσω τίποτα. Τα είπα όλα μόνο. Τέλεια. Θα τραγουδήσουμε κιόλας. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Αν και δεν είμαι καλή, θα προσπαθήσω. Λοιπόν, έτσι όπως τα είπατε όλα μόνοι σας, με μία φορά τέλεια, νομίζω θα πείτε και το τραγούδι. Για να δω τι έχεις ετοιμάσει. Ένα λεπτό, να δω. Ναι. 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 Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να είμαι μαζί σου και να σ' αποκοιμήσω, να με η αναπνοή σου, έτσι να με ακούσεις. Μη μ' αφήσεις να φύγω, με ρωτά να με λούσεις, αν ερχόσουν για λίγο. Αν μου τηλεφωνούσες,
θάνατο η φωνή σου, νομίζω το λαλάτες. Πού δε? Δεν το θυμάμαι καθόλου. Τι να κάνουμε τώρα. Καταρχάς, άμα του το λέγατε έτσι, δεν θα το τίποτα. Λοιπόν, και έλεγα εγώ τώρα το έχουμε. Πού μα είμαστε, δεν είναι. Πού είμαστε. Εδώ. Αν μου τηλεφωνούσες, θα να το συμφωνήσω. Αυτό εκεί κολλάω. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Όχι που θυμάμαι. Θα μας ξαναπάρετε τηλέφωνο, έτσι με την ίδια διάθεση, για να σας δώσουμε την επόμενη φορά το δωράκι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή. Ήταν πολύ εύκολο. Πώς ήτανε. Αν μου τηλεφωνούσες, θα να το συμφωνήσω. Δεν ξεχνάω ποτέ. Έτσι που με φιλούσες, λες και ήμουν ζωή σου. Σαν να πες όλα ναι. Αν μου τηλεφωνούσες. Μ' αρέσουν αυτές οι εντάσεις που βάζεις στα πλήκτρα. Φοβερά, φοβερά. Πάμε όμως τώρα να μαγειρέψουμε ένα πολύ ωραίο πιάτο, κοτόπουλο μουσταρδάτο. Κοντά μας η Βούλα Γιαννουκάκου από το εστιατόριο το πιάτο της Βούλας. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Καταγωγή. Νομίζω οι ρίζες από μάνι. Αυτό ναι, λέω το και λέει εγώ. Και το επίθετο. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πιάτο μουσταρδάτο. Εμένα μου αρέσει πολύ η μουστάρδα, οπότε ανυπομονώ να δω πώς θα το φτιάξουμε. Είναι ένα εύκολο πιάτο. Mm-hmm. Για να διευκολυνόμαστε, γιατί τώρα είναι δύσκολη η ζωή. Θέλουμε γρήγορα πράγματα. Γρήγορα και νόστιμα. Γρήγορα και. Προπαντός νόστιμα. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ απλή συνταγή, mm-hmm. με φιλέτο κοτόπουλο, ναι. την οποία την κάνουμε είτε στο τηγάνι είτε στην κατσαρόλα, ανάλογα με την ποσότητα που θέλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Εμείς θα υπολογίσουμε μια ποσότητα με ένα στήθος κοτόπουλο, 300-400 γραμμάρια. Ωραία. Πάνε ως συνήθως. Για να ξεκινήσουμε, στο τηγάνι μας, λίγο ελαιόλαδο, mm-hmm. για να σοτάρουμε το κρεμμύδι μας, το οποίο ναι. το έχουμε ψιλοκόψει σε μικρά κυβάκια, για να μπορεί να σοταριστεί εύκολα. Ωραία. Πάντα να δούμε και τα υλικά που χρειαζόμαστε για το σωστά. πιάτο αυτό. Ένα στήθος κοτόπουλο ναι. γύρω στα 300 γραμμάρια περίπου. Μισό μέτριο κρεμμύδι, το οποίο το κόβουμε σε ψηλό καρεδάκι για να μπορεί να σοταριστεί και να μαραθεί εύκολα. Mm-hmm. Αλάτι, πιπέρι. Λίγη ρίγανη, λίγο μπούκοβο. Έχει και τον μπούκοβο. Έχει, οπωσδήποτε για να κάνουμε το. Να δώσουμε λίγη γεύση. Ναι. Τρεις κουταλιές μουστάρδα και ναι. 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Τέλεια. Και για το γαρνίρισμά μας, κύβους φρέσκιας ντομάτας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τώρα σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι. Σοτάρουμε το κρεμμύδι μας, ανακατεύοντας με μία ξύλινη κουτάλα. Η ξύλινη mm-hmm. κουτάλα και δεν δημιουργεί προβλήματα στα σκεύη. Και βγάζει καλύτερα. Ναι, και εγώ τις προτιμώ. Είναι σαφέστατα. Μάνι, έχετε πάει ποτέ? Δυστυχώς όχι. Ναι. Από πού είστε, όμως ξέρετε από πού είναι η καταγωγή? Ψάχνοντας, νομίζω ότι είμαστε από τα Κεχριάνικα. Ψάχνοντας όμως. Εγώ έχω μία καταγωγή από τα Μουδανίστικα. Ούτε εγώ δεν έχω πάει. Πρέπει να είναι υπέροχο μέρος η Μάνι, από ό,τι λένε. Πρέπει να είναι. Πρέπει να πάμε κάποια στιγμή. Πρέπει κάποια στιγμή. Και σίγουρα έχει και πάρα πολύ όμορφες συνταγές. Και ωραίο φαγητό. Πολύ όμορφα φαγητά. Μόλις μαραθεί το κρεμμύδι μας, ναι. θα ρίξουμε το κοτόπουλο, το οποίο το στήθος το κόβουμε σε λωρίδες, ζουλιέν το λένε στη μαγειρική, αλλά... Γιατί το λένε ζουλιέν? Αχ, δεν ξέρω. Αδιάβαστη. Είναι αδιάβαστη. Λοιπόν, το κόβουμε σε λεπτές λωρίδες. Mm-hmm. Σαν το κινέζικο λιγάκι έτσι. Περίπου. Κάτι ενδιάμεσο. Περίπου. Κινέζικο, αλλά τόσο ελληνικό όμως. Mm. Γιατί σαν τα ελληνικά τίποτα. Και το κοτόπουλο, εντάξει, γενικά είναι και κάτι που πρέπει να το τρώμε, γιατί δεν πρέπει να τρώμε και πολλές φορές την εβδομάδα κόκκινο κρέας. Είναι μια καλή εναλλακτική και οικονομική και νόστιμη. Και νόστιμη. Και γενικά αρέσει το κοτόπουλο σε πάρα πολύ κόσμο. Αρέσει. Και σε μικρούς και μεγάλους. Έτσι. Και στα παιδιά, γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο τι τρώνε τα παιδιά. Θα βάλουμε το κοτόπουλο μόλις μαραθεί το κρεμμύδι μας. Και θα ανακατεύουμε mm-hmm. με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ασπρίσει το κοτόπουλο. Ναι, το οποίο ευτυχώς δεν αργεί πολύ το κοτόπουλο. Όχι, ευτυχώς δεν αργεί. Και δεν χρειάζεται να είναι και δεν θέλουμε και να μας στεγνώσει πάρα πολύ.
ίσως και αυτή είναι η ευκολία που τα κόβουμε έτσι λωρίδες το στήθος. Γιατί γίνεται και πιο γρήγορα και έχεις και έτοιμη την μπουκιά. Το σημαντικό, γιατί ο Έλληνας είναι λάτρης του μεζέ. Σωστό. Οι μικρές μπουκές. Για πείτε μου κάτι, κυρία Βούλα, αυτό τώρα σερβίρεται μόνο του ή μπορούμε να κάνουμε ένα ριζάκι μαζί, μια πατατούλα τηγανητή. Θα μπορούσαμε να το συνοδεύσουμε με ρύζι, με πατάτες. Mm. Θα σας πω κάτι, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο πάνω από πατάτες τηγανητές. Είναι εξαιρετικά καλό, νομίζω. Είναι οι στιγμές που λέμε θέλουμε να φάμε όπως μας ταΐζει η μαμά, έτσι. Ή αλλιώς λέμε να φάμε μια γουρουνιά. Ωραία. Οπότε έχει ξεκινήσει τώρα αυτό. Αυτό έχει αρχίσει, λοιπόν. Έχει αρχίσει να ασπρίζει. Μόλις ασπρίσει και τραβήξει τα υγρά του που λέμε, θα το σβήσουμε με λίγο λευκό κρασί. Μισό ποτηράκι λευκό κρασί. Εντάξει, για να δώσει και λίγο γεύση. Του πάει. Του πάει αλήθεια. Γενικά το κρασί πάει στα κρέατα. Μαρία, μαγειρεύεις. Γλυκά περισσότερο, μ' αρέσει να φτιάχνω, αλλά το έχω αφήσει λίγο το τελευταίο διάστημα. Αλλά ψιλομαγειρεύω, μ' αρέσει, είναι δημιουργικό. Βέβαια, αυτό που είπες τώρα το γλυκό δεν είναι ότι σου φαίνεται. Εντάξει, άμα φάω θα μου φανεί. Για τους άλλους, για τους άλλους. Για τους άλλους, ναι. Μόλις ασπρίσει λοιπόν το κοτόπουλό μας, παίρνουμε το κρασάκι μας. Εμείς εδώ θα το συντομεύσουμε και λίγο. Ωραία, ναι. Θα το σβήσουμε με λευκό κρασί, σχεδόν μισό ποτηράκι. Ωραία. Πρέπει... Αχ, μύρισε ωραία. Πώς το μυρίζουμε, κάνουμε... Καλό, καλό, έρχεται το μάμα. Πρέπει να περιμένουμε να τραβήξει και να εξατμιστεί λίγο το κρασί. Λίγο το κρασάκι, γιατί αλλιώς και το αλκοόλ, θα κόψουν τα υλικά μας. Ωραία. Μόλις τραβήξει το κρασί, και εξατμιστεί όπως λέμε. Θα ρίξουμε τη μουστάρδα μας. Είναι περίπου 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Ναι. Μερικές φορές το τι ρίχνουμε είναι και περιορέξεως όπως λέμε. Τώρα αυτή δεν είναι καυτερή, είναι μέτρια περίπου. Είναι κανονική μουστάρδα. Mm. Γιατί καυτερή μουστάρδα και μπούκοβο. Νομίζω ότι ο συνδυασμός θα είναι λίγο εκρηκτικός. Ρίχνουμε και 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Αυτή τελικά είναι η ώρα δύσκολη. Είναι που είναι η ώρα τέτοια. Παίρνουμε και αυτές τις μυρωδιές τις φοβερές και... Εντάξει. Αλάτι. Αλατάκι. Το αλάτι λίγο και πιπέρι. Το πιπέρι στη ζωή. Το μπούκοβο που αυτό... Είναι όσο θέλει ο καθένας. Αναλόγως. Ανάλογα, αν έχουμε καθίσει με παρέα για να φάμε πικάντικα ή αν το φτιάχνουμε για την οικογένεια, οπότε το... Λίγο, έτσι. Λιγότερο. Και θα βάλουμε και λίγη ρίγανη. Λίγη ρίγανη λέγοντας πρέζες. Πιάνουμε με τα δάχτυλά μας και ρίχνουμε... Η ντοματούλα. Η ντοματούλα θα μπει στο τέλος για γαρνίρισμα, έτσι, για να δώσουμε, να δώσουμε το χρώμα στο... Στο πιάτο μας. Από υλικά έχουμε βάλει όλα. Από υλικά βάλαμε τα πάντα. Στο τελείωμα θα βάλουμε 10 σταγόνες λεμόνι. Από πάνω. Από πάνω. Αυτό για να τελειώσει θέλει περίπου 15 λεπτάκια. Από την ώρα έτσι, που ρίχνουμε τα υλικά μας, να δέσουν τα υλικά. Αλλά και μετά το αφήνουμε και όσο ζουμερό θέλουμε. Το έχουμε και έτοιμο. Στο έτοιμο λοιπόν, έτσι η ντοματούλα. Από πάνω για να δώσει λίγο χρώμα στη ζωή μας και στο πιάτο μας. Αυτό θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πρέπει πολύ. Πρέπει να πάμε στη Μάνη. Θα πάμε στη Μάνη. Πριν πάμε στη Μάνη να δώσουμε 2 τραπέζια για 2 άτομα σε όποιο από τα εστιατόρια μας, ή του Παλαιού Φαλήρου ή του Ψηρή, σε 2 από τους τηλεθεατές σας. Τέλεια. Λοιπόν, οι πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο θα κερδίσουν έτσι ένα τραπέζι στο μαγαζί της κυρίας Βούλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Μοσχομύρισε το στούντιο διαφημίσεις και επιστρέφουμε και έχουμε να δώσουμε και δώρα. Έχουμε να πούμε πολλά, ασφαλώς με τον Μανούσο Μανουσάκη.
επιστρέψαμε. Κοντά μου η Νάγια Νικολάου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θα φτιάξουμε κοσμήματα. Θα φτιάξουμε κοσμήματα. Εύκολα, εντυπωσιακά, οικονομικά. Ακριβώς, με μια ιδιαίτερη πλέξη που μπορούν να βάλουν τη φαντασία τους μετά και να δημιουργήσουν όποιο από όλα αυτά που έχω φτιάξει κι εγώ. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα κοιτάξω λίγο αυτά όσο φτιάχνεις εσύ. Ωραία. Αυτό. Ξεκινάμε, παίρνουμε ένα κορδόνι, το οποίο θα πρέπει να είναι περίπου στα 2,5 μέτρα και όχι πολύ χοντρό για να μπορέσει να γίνει το αποτέλεσμα αυτό που δείχνουμε. Πού το βρίσκουμε αυτό? Αυτό στο κέντρο της Αθήνας με 1 ευρώ το μέτρο. Τέλεια. Δηλαδή με 2,5 ευρώ ξεκινάμε με το κορδόνι μας. Παίρνουμε λοιπόν, το στηρίζουμε σε μία άκρη, να είναι σταθερό, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια τραβήγματα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, όπως κρατάμε το κορδόνι μας, θα το περάσουμε από πάνω, από αυτό που κρατάμε. Θα αφήσουμε περίπου στα 20 εκατοστά, θα το κρατήσουμε. Ναι. Θα τα κρατήσουμε μαζί τα δύο κορδόνια και θα αρχίσουμε την εξής απλή πλέξη. Θα πάρουμε το κορδόνι μας και θα το περάσουμε από κάτω και θα το βγάλουμε. Και μετά θα το περάσουμε από πάνω και πάλι από κάτω. Θα κάνουμε αυτό το πράγμα συνέχεια. Είναι σαν να τυλίγουμε. Ακριβώς. Τις δύο άκρες, ας πούμε. Το περνάμε αρχικά από πάνω, μετά από κάτω και το βγάζουμε. Και μετά από την άλλη μεριά το ξεκινάς από κάτω ή από πάνω? Από πάνω. Από πάνω πάλι. Μετά πάλι από κάτω. Το βγάζουμε από εδώ. Εύκολο να σφίγγουμε. Ναι, ναι, είναι αρκετά εύκολο. Και είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα που βγάζει. Συνεχίζουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και μέχρι πού το φτάνουμε αυτό, ώστε θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή, εγώ έχω τώρα ένα μισό φτιαγμένο για να το συνεχίσουμε, να δούμε και πώς κλείνει. Ωραία, να δούμε και αυτό. Καλά, εμένα αυτό μου αρέσει πολύ το κόκκινο εδώ. Μα και να ταιριάζει και με το παντελόνι. Να το φορέσεις. Λοιπόν, έχουμε φτάσει μέχρι τη μέση και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Από κάτω, το βγάζουμε από πάνω. Καλά και αυτό, τι πλάκα. Τέλειο, δίνει μια κίνηση. Και όλα αυτά, η βάση μας είναι το κολλιέ που θα φτιάξουμε τώρα. Οπότε γι' αυτό λέω ότι μας δίνει πολλές δυνατότητες αυτό το κολλιέ. Οπότε έχεις αυτή την βάση με την πλέξη αυτή και από εκεί και πέρα... Υφάσματα, χάντρες, κορδέλες, οτιδήποτε αρέσει στον καθένα μπορεί να το φτιάξει. Ακόμα και σε βραχιόλι. Δηλαδή, αν πάρει ένα μικρότερο κομμάτι... Ωραία. Θα μας δείξεις λίγο πώς γίνεται το τελείωμα για να συνεχίσουμε. Ωραία. Αυτό που το έχεις φτάσει εδώ έτσι... Ναι, ναι, ναι. Τώρα σε τελειώνω. Ένα επίπεδο. Εγώ το κάνω τώρα λίγο πιο γρήγορα, είναι και εξοικειωμένο και το χέρι μου σε αυτό. Ωραία. Και σε αυτά 20 εκατοστά είπες περίπου, φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Ακριβώς. Οπότε, το σφίγγουμε και θα το τελειώσουμε εκεί που δεν μας έχει μείνει άλλο κορδόνι. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ας πούμε, τώρα εδώ, τέντωσε αυτό. Τέλος. Και είναι έτοιμο. Το τραβάμε και από αυτή την πλευρά και δίνει και την καμπυλότητα αυτή την οποία επιθυμούμε για να δείξει το κολλιέ μας καλύτερα. Εσύ μας έφερες εδώ ένα ημιτελειωμένο κολλιέ. Ακριβώς. Με αυτή την πλέξη και με κρόσια που είναι πολύ της μόδας. Πάρα πολύ της μόδας, τελευταία λέξη της μόδας. Πώς θα φτιάξουμε το κρόσια? Παίρνουμε αυτή την κλωστή, η οποία είναι κότον, είναι βαμβάκι. Ναι. Διαλέγουμε εμείς σε ποιες θέσεις θέλουμε να βάλουμε τις φουντίτσες μας. Καλό είναι ο αριθμός να είναι μονός για να δημιουργείται μέση. Ακριβώς, μία μέση. Εγώ λοιπόν έχω βάλει τις 4. Θα πάω εδώ που πρέπει να βάλω την τελευταία μου. Ωραία, για δείξε μας πώς το κάνω. Θα αυτό. Τραβήξουμε λίγο τη θηλιά αυτή. Θα περάσουμε μέσα. Εγώ δεν έχω βγάλει τα χαρτάκια για να μπορεί να περνάει πιο εύκολα. Καλό θα ήταν ούτε οι φίλες μας να τα βγάλουν αρχικά, ωραία, για να μπορεί να περνάει πιο εύκολα. Τα αφαιρούμε μετά. Είδατε που όλα τελικά έτσι θέλουν. Ναι. Πρέπει να το σκεφτείς αυτό, ας πούμε. Ναι, στην πορεία, άμα έχεις φτιάξει 5-6, σίγουρα καταλαβαίνεις. Γιατί να ταλαιπωρηθώ. Ναι. Ναι, τα αφήνω καλύτερα. Εγώ εδώ τώρα για το δέσιμο έχω πάρει μία χρυσή κλωστή. Θα κόψω περίπου στο 1 μέτρο και θα αρχίσω να το τυλίγω γύρω-γύρω από το πράσινο κορδόνι μου. Ναι.
για να δημιουργήσω αυτό το κλείσιμο που θέλω, το εντυπωσιακό. Ωραίο. Και μετά κουμπώματα υπάρχουν διάφορα στο μπορείτε. Πάρα πολλά είδη. Αυτό εδώ που είδα εγώ με το μαγνητάκι είναι αυτό το πιο εύκολο, πάρα έτσι. Πάρα πολύ βολικό. Παίρνουμε μία κόλλα. Και όλων των χρήσεων, δεν χρειάζεται να είναι καμία πάρα πολύ δυνατή κόλλα. Εντυπωσιακό, ε. Αυτό μπορεί να βγει σε όλα τα χρώματα. Είτε σε μια πολυχρωμία που έχω δημιουργήσει εγώ τώρα, γιατί έχω πάρει τέτοιο μαλλί, είτε σε μονοχρωμίες, αν τους εξυπηρετεί. Τέλος λοιπόν, κάνουμε και ένα δέσιμο. Το κούπομα, πώς το κολλάς? Ναι, με μία κόλλα. Μπορεί και όλων των χρήσεων. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μία κόλλα πάρα πολύ δυνατή. Mm-hmm. Τέλεια. Να επισημάνω λοιπόν εδώ τώρα σε αυτή τη φάση της δημιουργίας του κολλιέ μας, ότι πέρα από το κούπομα, μας μένει να κόψουμε και τα κρόσια. Δηλαδή, κάτσε να για τώρα θα το σηκώσω εγώ απάνω για να τους διευκολύνω. Σπρώχνω εγώ αυτά. Ωραία. Εδώ τώρα πρέπει να πάρουμε το ψαλίδι μας, στο ύψος που έχουμε και τα άλλα κρόσια μας, για να κόψουμε τις άκρες και να δημιουργηθεί το κρόσι. Ακριβώς. Έτοιμο. Παίρνουμε και την κόλλα μας, την εφαρμόζουμε σε ένα κούμπομα. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Για δείτε, ωραία. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να λοιπόν, πώς μπορείτε κι εσείς να φτιάξετε ένα κολλιέ με κρόσια που είναι πολύ της μόδας. Αλλιώς να πάρετε ένα έτοιμο της Νάγιας. Ακριβώς. Θα πάω στον καναπέ γιατί περιμένω σήμερα να ακούσω πολλά. Να συζητήσουμε πολλά με έναν άνθρωπο που έχει ζήσει τα πάντα στην ελληνική τηλεόραση. Έχει να μας πει πολλά. Να δούμε τι θα μας πει σήμερα. Μανώσος Μανωσάκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αλήθεια δεν λέω όταν λέω ότι τα έχετε δει όλα? Τα έχω δει στην όλα. Στην ελληνική τηλεόραση? Όχι, και ποτέ, στα ελληνικά δρόμενα. Το επόμενο που θα δεις ποτέ δεν το περιμένεις. Καλά, αυτό να μου πείτε και αυτό που ζούμε τώρα δεν το περίμενε κανείς. Όλο εκπλήξη είμαστε. Δηλαδή με ρωτάνε αν θα έκανες μια ταινία για τη σημερινή κατάσταση. Λέω είναι αδύνατον, διότι κάθε μέρα τα γεγονότα σε ξεπερνάνε τόσο γρήγορα που οτιδήποτε και να κάνεις θα είναι παρελθόν, θα είναι παλιό, θα είναι παροχημένο. Είναι τέτοιος ο καταιγισμός των πραγμάτων που συμβαίνουν που δεν τα φανταζόμασταν ποτέ ότι μπορεί να συμβούν, που δεν μπορεί να κρατήσεις βήμα με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει ξεπερνάει κάθε φαντασία, οποιοδήποτε συγγραφέα ή σεναριογράφου ή σκηνοθέτη ή οποιοδήποτε, δεν γίνεται. Παντός, άρα δεν τα έχω δει όλα. Βλέπω και μαθαίνω. Αν συγκρίνουμε τα σύριαλ, τις ταινίες πριν 10-15 χρόνια, που είχαν τις νοικιασμένες βίλες ως χώρο γυρισμάτων, τα κοσμήματα, τα υπερπολιτελή αυτοκίνητα και όλα αυτά, αυτά βέβαια που βλέπουμε τώρα στα τουρκικά σύριαλ, ναι, κύριε Μανουσάκη, ναι. Ενώ εδώ τώρα έχουμε τα σύριαλ τύπου η γενιά των, πώς λέγεται το σύριαλ, 500. Των 500. Και αυτό παλιό είναι, δεν είναι το ρινό σύριαλ, παλιό είναι αυτό. Ναι. 500. Απλά ήταν πιο κοντά στην τώρα εποχή. Ήταν πιο κοντά στην τώρα εποχή, ναι. Αν όντως έπρεπε τώρα να κάνουμε ένα σύριαλ που να καθρεφτίζει, ας πούμε, την πραγματική, τωρινή εικόνα, τι σύριαλ θα ήταν αυτό? Αυτό σας είπα, ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Η πραγματική εικόνα αναιρείται κάθε δευτερόλεπτο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει στο επόμενο. Ανοιχτό σενάριο. Ένα ανοιχτό σενάριο, ναι. Μόνο ένα συνεχές ντοκιμαντέρ μπορεί να κάνεις. Γιατί πραγματικά η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δεν μπορεί να το φανταστείς αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Γι' αυτό εσείς έχετε δώσει μια μεγαλύτερη σημασία τον τελευταίο καιρό στο θέατρο. Φέτος έκανα μια παράσταση, την Ποδικοπαγίδα, στο θέατρο Βεάκη. Ήταν μια ανάσα, γιατί είναι ένα έργο που σε κάνει και ξεχνιές. Μπαίνεις μέσα στην αίθουσα και όλο το πρόβλημά σου είναι να βρεις το δολοφόνο. Δεν έχεις άλλο πρόβλημα. Οπότε είναι πραγματικά έτσι, είναι ένα έργο που. Ένα αεράκι στη ψυχή, τέλος πάντων, για 2 ώρες να μπεις μέσα εκεί και να ξεχαστείς.
Έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή συντελεστές της παράστασης. Προσπαθούσα εγώ να ρωτήσω ποιος είναι ο δολοφόνος, δεν μου είπανε. Φαντάζομαι ούτε εσείς θα μας πείτε. Και τα νύχια να μου βγάλετε, δεν σου πω. Γι' αυτό λέγαμε στο εξωτερικό. Παρόλο που ένας βγήκε και είπε το δολοφόνο, ναι. Παρόλα αυτά πηγαίνουν. Είναι τέτοια η παράσταση που θέλεις να πας, έχει αυτό το μυστήριο. Με πέρα, πέρα του μυστήριου. Και να σου πούν ποιος είναι ο δολοφόνος, να νομίζεις βλέποντας την παράσταση ότι σου είπε ψέματα ο φίλος σου. Ότι το έκανε επίτηδες. Ότι σου είπε ψέματα. Πρέπει να αλλάζετε τους δολοφόνους. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται, το έχουμε σκεφτεί, αλλά δεν γίνεται. Κάθε βράδυ να είναι άλλος. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή παρέμβαση. Όχι. Ναι. Το σκέφτεστε. Το σκεφτώ τώρα. Αυτό πρέπει να πάρω την άδεια της Αγκάθα Κρίστη, βέβαια, έχω πάω μαζί. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που θέλει τώρα ο κόσμος από μια θεατρική παράσταση? Κοιτάξτε, βλέποντας το θέατρο πάει καλά. Συγκριτικά με την κατάσταση της εποχής και με τα δεδομένα τα οικονομικά, πάει καλά το θέατρο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει να βγει έξω, να βγει, να ξεδώσει, να ξεφύγει από την κλεισούρα του σπιτιού. Και τελικά δεν είναι και τόσο δαπανηρή η διασκέδαση στο θέατρο όσο μπορούμε να φανταστούμε. Πια. Δεν είναι πια τόσο δαπανηρό, όχι. Υπάρχουν πολλές προσφορές με διπλά εισιτήρια και τώρα και τ' άλλο και είναι εφικτό, είναι εφικτό. Όταν μιλάμε για θέατρο, νομίζω ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έτσι, παραδείγματα θα ήταν Δίκη μου. Ναι. Θα ήταν η Επίδαυρο. Ακριβώς. Αυτή την εβδομάδα βγήκε ένα δημοσίευμα, ένα σχόλιο. Βασικά στο περιοδικό Βίκη... Στο περιοδικό Εγώ. Είναι η συνέντευξη που παραχώρησε η Χρυσούλα η Διαβάτη. Και ο δημοσιογράφος, γνωρίζοντας την πορεία της, της έκανε την εξής ερώτηση. Είστε υπέρ της παραχώρησης της Επιδαύρου σε καλλιτέχνες όπως ο Σάκης Ρουβάς? Ρώτησε ο δημοσιογράφος. Ναι. Η ερώτηση είναι παραπλημμυντική. Δεν πήγε να τραγουδήσει. Έπαιζε σε ένα... Απλά σε άλλες εποχές, ίσως αυτό εννοεί, και να μας πεις τώρα και τι είπε. Όχι, όχι, όχι μισό λεπτό. Δεν είχαμε ξαναδεί την Επίδαυρο. Μα να αποτελειώσω την απάντησή μου. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Την είδα. Ήταν μια εξαιρετική παράσταση και πρωταγωνιστού. Είχε το ρόλο του Διόνυσου ο Σάκης Ρουβάς και το έκανε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι στιγματισμένος ο κύριος Ρουβάς από κάτι. Επειδή προερχόταν από άλλο χώρο. Δεν πήγε να κάνει πίστα εκεί πέρα. Αν πήγε να πάει να κάνει πίστα, θα έλεγε ναι, πάει να κάνει πίστα. Έλεος. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλά συγκροτημένη παράσταση, σκηνοθετημένη πάρα πολύ καλά. Από τον κύριο Λιγνάδη, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ο Δημήτρης Λιγνάδης. Από τον κύριο Λιγνάδη. Δεν βλέπω τον λόγο, δηλαδή. Ο άνθρωπος τι έχει, μια στάμπα στον κούτελο που να λέει εγώ είμαι αυτό. Ναι, εσείς που είσαστε σκηνοθέτης και άνθρωπος, ας πούμε, που έχετε τη γνώμη σας και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά που συμβαίνουν. Για ακούστε όμως. Για ακούσουμε και την κυρία Διαβάτη τώρα. Τι απάντησε η κυρία Διαβάτη. Κυρία Διαβάτη, απάντησε λοιπόν. Όχι. Και είμαι κάθετη σε αυτό. Τουλάχιστον η Επίδαυρος έπρεπε να παραμείνει ένας χώρος όπου θα δίνονται παραστάσεις μόνο αρχαίου δράματος. Μα είναι αρχαίου δράματος η παράσταση. Εμείς οι ίδιοι, συνεχίζει η κυρία Διαβάτη, ευτελίζουμε κάποια πράγματα. Ανεξαρτήτως από το ταλέντο που μπορεί να έχει κάποιος. Η Βάσο Μανολίδου ήταν ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Επίδαυρο. Η κυρία Κατερίνα, εννοεί την Ανδρεάδη, επίσης. Δεν το έκαναν γιατί θεωρούσαν ότι δεν κατήχαν την τεχνική που αρμόζει σε έναν τέτοιο χώρο. Η Επίδαυρος είναι μια παράδοση. Οι ξένοι έρχονται με σκοπό να δουν αυτή την παράδοση και δυστυχώς δεν τη βλέπουν. Γι' αυτό μας εκτείρουν. Δήθεν μεταμοντερνισμός, με τα κουστούμάκια και τις αχλαμάρες. Τα πειράματα να τα κάνουν σε κάποιους άλλους χώρους, αν θέλουν. Έχουμε και το θέατρο του Λυκαβητού. Γιατί πρέπει να γίνονται όλα στην Επίδαυρο. Αυτό είναι άλλο. Δεν μιλάμε για τον κύριο Ρουβά. Μιλάμε για τους πειραματισμούς, μιλάμε για τις καινοτομίες στο ανέβασμα μιας παράστασης κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν μιλάμε για το ποιος ερμηνεύει. Δεν είναι αυτό. Αυτό που μου διαβάσετε είναι διαφορετικό. Εγώ σας διαβάζω την απάντησή της στην ερώτησή της. Ναι. Η ερώτηση όμως θα μπορούσα και εγώ να συμφωνήσω μαζί της ότι θα προτιμούσα η τραγωδία να ανεβαίνει με κλασικό τρόπο, αλλά αυτό είναι δική μου γνώμη. Ουσιαστικά τα σχόλια νομίζω που έγιναν στην αρχή όταν ανακοινώθηκε ότι ο Σάκης Ρουβάς θα είναι στην Επίδαυρο. Ναι, νομίζω ότι ουσιαστικά το θέμα ήταν ότι παίρνουν το Σάκη Ρουβά για να προκαλέσουν τον τόρο, τη διαφήμιση. Με συγχωρείτε,
Προφανώς κάτι δεν παίρνεις έναν ηθοποιό ο οποίος έχει ένα όνομα γιατί ξέρεις ότι έχει μια διεισδυτικότητα στο κοινό για να έχεις ακροματικότητα ή θεαματικότητα στο θέατρο. Απλά προκάλεσε επειδή οι ηθοποιοί είναι πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που δεν έχουν παίξει και σου λένε γιατί να μην δοκιμάσουν από τους ηθοποιούς και να δοκιμάσουν από έναν άλλο χώρο. Και ειδικά το Σάκη που έχει. Κουβαλάει και ένα όνομα, μια καριέρα και είναι αγαπητό. Με συγχωρείτε, η κάθε παράσταση και στην Επίδαυρο και οπουδήποτε αλλού δεν φροντίζει ο παραγωγός να έχει κάποια ονόματα τα οποία θα προσελκύσουν τον κόσμο. Με τον άλλο μήνα. Έτσι το είχαμε μάθει. Ναι. Με τέτοιο τρόπο σκέψη του. Να σα πω κάτι όμω. Στην Επίδαυρο έχουν εμφανιστεί πολύ μεγάλα ονόματα του θέατρου. Και άλλα που δεν και δεν έχουν πάρει καθόλου καλές κριτικές. Και είναι ηθοποιοί. Ναι, συμπλήρωνα ότι έχουμε δει και πολύ κακές παραστάσεις στην Επίδαυρο και πάρα πολύ καλές παραστάσεις στην Επίδαυρο. Έχουμε δει και ηθοποιούς που δεν ήταν στα καλύτερά τους και ηθοποιούς που ήταν στα καλύτερά τους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο κύριο Ρουβά προς Θεού. Έλεος, δηλαδή είναι καταδικασμένος αυτός ο άνθρωπος να κάνει μόνο αυτό αφού... Εγώ είδα την παράσταση, ήταν εξαιρετικό. Εγώ είδα την παράσταση, ήταν εξαιρετικό. Συνήθως πρωταγωνιστεί η παράσταση σαν παράσταση στην Επίδαυρο και όχι ας πούμε κάποιος συντελεστής, ηθοποιός κτλ. Βέβαια υπάρχει κάποια υπογραφή κάποιων πολύ γνωστών και αξιόλογων ηθοποιών. Το πρόγραμμα δεν λέει ποιοι παίζουν. Η διαφήμιση του Φεστιβάλ Αθηνών δεν λέει ποιοι παίζουν. Άρα και η Επίδαυρος ήθελε να μαζέψει εισιτήρια με αυτό που λέτε. Αυτός ήταν ο σκοπός της. Γιατί όταν επιλέξεις έναν Σάκη Ρουβά, που ξέρεις ότι δεν είναι ηθοποιός. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο κάθε καλλιτέχνης που κάνει κάτι θέλει να το βλέπει ο κόσμος. Δεν το κάνει για το σπίτι του, δεν το κάνει για την οικογένειά του. Απλώς ο Σάκης Ρουβάς δεν ανήκει στους ηθοποιούς. Μα και άλλα ονόματα ηθοποιών είναι κράχτες για τον κόσμο. Ναι, σίγουρα και δίκιο έχετε, αλλά τώρα συγκεκριμένη κατάσταση. Είναι κακό δηλαδή να θέλει να σε δει ο κόσμος. Δεν είναι κακό. Συγχωρείτε, αλλά είναι σατανικό το να θέλω να δει ένα σύγχρονο δικό μου. Να πάρω τον Γιάννη τον Τσιμισέλη, επειδή ξέρω ότι του αρέσει τον κόσμο, είναι κακό. Αλλά μετά την παράσταση όμως, δεν βγήκε κανείς να πει τίποτα για τον Σάκη Ρουβά, γιατί επιβεβαίωσε και τους έβγαλε ως προπρόσωπο. Ο ρόλος του Σάκη Ρουβά ήταν ένα κομμάτι μέσα σε όλο αυτό και δεν έπαιξε και ερμηνεία. Και έκανε κεντατικές υπήρξαν και άνθρωποι, κάνεις λάθος, υπήρξαν και άνθρωποι που είπανε πολύ λοιπόν, κακά σχόλια γι' αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι αντιλαμβάνουμε οι απόψεις δίστανται. Μιζέρια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Το έκανε καλά. Εντάξει, εγώ αυτό είδα και αυτό ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι το κάθε τι κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Έτσι ακριβώς. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται. Έχουμε δει πάρα πολύ κακές λοιπόν, παραστάσεις. Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Μεταξύ μας. Θέλω να δείτε στην οθόνη την πλάσμα. Κάποιες λέξεις και να μου κάνετε έτσι ένα σύντομο σχολιασμό. Πάμε λίγο να δούμε ποια είναι η πρώτη. Ο κύριος Λιάπης. Ναι. Και από πίσω βουλιάζει ένα καράβι. Είναι η Ελλάδα που βουλιάζει, κύριε Βαρουσάκη. Η ματιά του καλλιτέχνη. Έτσι δεν είναι, βουλιάζει ένα καράβι. Ωραίο σχόλιο. Τα λέει όλα. Για πάμε στο επόμενο. Χρήματα, ναι. Είναι το ζητούμενο. Για σας τι ρόλο έχουν παίξει? Είναι πάρα πολύ καλό να έχει χρήματα. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους που έχουν χρήματα και τους χαίρομαι. Mm. Περνάνε πολύ καλά. Για σας τι ρόλο έχουν παίξει στη ζωή σας? Τι ρόλο έχουν παίξει στη ζωή μου? Εμείς είμαστε πάντα ανασφαλείς. Αισθανόμαι μεγαλύτερη ασφάλεια 15 χρονών με 10 δραχμές στη τσέπη παρά τώρα με κάποιες χιλιάδες. Mm-hmm. Πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά ήμουν και 15 χρονών. Μπορείτε εσείς να ζήσετε το ίδιο ευτυχισμένος με περισσότερα και με λιγότερα χρήματα? Έχω ζήσει περιόδους που και είχα και δεν είχα. Ποτέ δεν δυστύχησα. Δηλαδή ποτέ δεν ένιωσα δυστυχισμένος σε μια περίοδο που δεν είχα χρήματα, ποτέ δεν ένιωσα περισσότερο ευτυχισμένος σε μια περίοδο που είχα χρήματα. Βέβαια μην είμαστε πολύ αριστοκρατικοί πάνω σε αυτό, είναι καλύτερα να έχεις χρήματα, έτσι. Mm. Αλλά να μην χάσεις τη ψυχή σου γι' αυτό. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Μάλιστα. Τι να σχολιάσω, ακριβώς. Ό,τι θέλετε. Ξεχνάμε. Πολλοί κόσμος έχει ξεχάσει και πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει καθόλου τι έχει συμβεί στην ανθρωπότητα από τον ναζισμό. Και αυτή η λύθη είναι η μεγαλύτερη απειλή για την κοινωνία μας. Τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα κάνανε άνθρωποι της διπλανής πόρτας σε μια κοινωνία που δεν είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Πρέπει ο κόσμος να μάθει τι έχει συμβεί, τι είχε συμβεί και τι είναι το πραγματικό πρόσωπο του ναζισμού. Οπότε σε συνδέεται αυτό άμεσα.
Τι εννοείται. Έχω δει τις φωτογραφίες όπως έχει δει όλος ο κόσμος. Έχω δει τους αγγλούς του σταυρούς. Τι να κάνω, να λέω ότι τους είδα, αλλά δεν είναι. Έχω δει τα όπλα. Τα είδα, αλλά δεν είναι. Φαινόμενο εποχής. Φαινόμενο λύθης. Ξεχνάμε την ιστορία μας. Αυτό είναι το τραγικότερο και το πιο επικίνδυνο πράγμα. Ψήφος αντίδρασης ή συνειδητή ψήφος. Αντίδραση πιστεύω. Αντίδραση πιστεύω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πόσες χιλιάδες ψηφοφόροι, εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι αναπολούν τη γερμανική κατοχή στην Ελλάδα ή τόσες χιλιάδες ψηφοφόροι είναι ρατσιστές, τόσες χιλιάδες ψηφοφόροι θέλουν να κρεμάσουν ανάποδα τους λαθρομετανάστες. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν πιστεύω, μπορώ να πιστέψω ότι τόσες χιλιάδες ψηφοφόροι θέλουν να μπουν σε μια λαϊκή αγορά και να ανοίγουν κεφάλια. Ψηφίζετε. Ναι, βεβαίως. Τα μεγάλα κόμματα. Ανελειπώς. Κοιτάξτε, έχω μια τακτική. Να μην ψηφίζω κάτι που μπορεί να βγει για να μην είμαι συνυπεύθυνος. Σωστό. Όχι, ψηφίζω μικρά κόμματα γιατί θέλω να υπάρχουν φωνές μέσα στο κοινοβούλιο. Να υπάρχουν και διαφορετικές φωνές που μπορούν να πούν κάτι καινούργιο, να πούνε κάτι πρωτότυπο, να πούνε κάτι. Θα έλεγα επαναστατικό μέσα στο κοινοβούλιο. Mm-hmm. Για πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Α, εγώ στο χωράφι μου, στο χτήμα μου. Με τις Έλληνες. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Σημαίνει ότι μέσα στο χτήμα βρίσκεις το πραγματικό μέτρο των πραγμάτων. Πράγματι, δηλαδή καταλαβαίνεις ποιο είναι το πραγματικό σου μέγεθος. Εξαρτάται από το καιρό. Θα βρέξει, θα χιονίσει, θα κάνει πάγο. Καταλαβαίνεις το πόσο μικρός είσαι. Προχωράς την πόλη μέσα και νομίζεις ότι είσαι άρχον των πάντων, επειδή η σειρά σου έκανε ακροματικότητα, επειδή ο κόσμος σταματάει. Και αισθάνεσαι ότι είσαι βασιλιάς. Εκεί καταλαβαίνεις τι πραγματικά είσαι. Εκεί καταλαβαίνεις το πραγματικό μέτρο του ανθρώπου στη φύση. Τι σας κάνει πιο ευτυχισμένο, μία έτσι καλή σεζόν στο χωράφι ή ένα καλό έργο στο σανίδι? Τα δύο. Και τα δύο παράλληλα γίνονται. Δεν, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το χτήμα το έχουμε 15 χρόνια. Δεν είναι καινούργιο παιχνίδι. Τι σας εξιτάρει πιο πολύ, το να πιάσετε την ελιά ή να πιάσετε ένα σενάριο? Τα δύο το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πραγματικά δεν μπορώ να διαφοροποιήσω. Όταν πέφτει μια ελιά από το πανί που τη μαζεύει και πάει μέσα στις σουκνίδες, βάζει το χέρι σου μέσα, γρατσουνιέσαι για να τη πιάσει. Τι είναι μια ελιά? Μερικά εκατομμυριωστά του γραμμαρίου λάδι. Δεν λέει καμιά αξία. Αλλά έχει τεράστια αξία εκεί πέρα. Την ίδια τεράστια αξία έχει και ένα καλό σενάριο. Για πάμε στην επόμενη. Γυναίκες. Ναι, είναι εξαιρετικό. Εξαιρετική. Τι να πω για τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι το παν. Τι άλλο να πω για τις γυναίκες. Είναι σαν τους καρπούς. Και ακόμα περισσότερο θα έλεγα. Αυτές σβήνουν και σενάρια και ελιές και τα πάντα, δεν είναι? Α, βρήκα το σημείο, λοιπόν, προσπαθούσα τόση ώρα να πω αυτές σβήνουν, αυτές σβήνουν τα πάντα, δεν είναι? Για πάμε στην επόμενη. Ζήλια. Είμαι ζηλιάρης παθολογικά και φαντασιώνομαι πράγματα. Αυτό έχει να κάνει και με το επάγγελμα? Όχι. Φτιάχνετε σενάρια. Για τις γυναίκες δεν μιλάμε. Ναι. Δεν ζηλεύω συναδέλφους μου. Όχι, το κατάλαβα. Λέω, φτιάχνετε σενάρια, το τι μπορεί να συμβαίνει, ναι, και ναι, τα λοιπά. Ναι, και ναι. Αργεί η γυναίκα μου μια ώρα και δεν τη βρίσκω στο κινητό. Και έχετε φτιάξει ταινία. Από το φοβερότερο ατύχημα μέχρι ότι με εγκατέλειψε. Σας έχει έρθει έμπνευση για κάτι που έχετε φτιάξει? Όχι, γιατί διαψεύδεται, έρχεται πάντα. Το χαλάει. Μου το χαλάει πάνω εκεί πέρα που είμαι έτοιμος να κάνω το φινάλε. Τουλάχιστον δεν έχουμε και αποτέλεσμα σε αυτό. Της το δείχνετε κιόλας και στο αρχίδι πώς θα ντυθεί? Όχι, βέβαια. Προς Θεού. Όχι, δα. Έχει επόμενο ή τέλειωσα τη δοκιμασία, την πέρασα? Λίγο ακόμα. Η μητέρα μου. Η μητέρα μου. Ναι, τι να σχολιάσω. Για τη μητέρα σου τι να σχολιάσεις? Τι είναι αυτό που σας έχει μείνει πιο έντονα? Ακόμα και περνώ κοντά από το σπίτι και λέω, να πάω να τη δω. Mm. Συνειδητοποιείς βέβαια ότι έχει φύγει από τη ζωή, αλλά πάντα όταν περνάς από κοντά λες, γαμώ το καιρό έχω να τη δω. Είναι μια απώλεια την οποία δεν θες να δεχτείς. Εντάξει, φυσικό είναι. Δεν ήμουν και ορφανός στα παιδικά μου χρόνια. Έτσι. Φυσικό είναι, αλλά ξέρεις, είναι μια. Είναι ζωντανή πάντα μέσα σου. Τι είναι αυτό που
σε όλους μας οι γονείς μας λένε κάτι συγκεκριμένο. Πολλά μας λένε, αλλά ίσως είναι ένα, δύο, τρία πράγματα που τα κρατάμε μέσα. Ναι, μητρός, μητρός, μητρός μου λέγει εμένα για τη χιλιά. Δεν την ακούσατε. Και τώρα κάνω τι θέλω. Τι είναι η πιο ωραία ανάμνηση από τα παιδικά σας χρόνια? Η πιο ωραία ανάμνηση από τα παιδικά μου χρόνια, γρήγορη είστε. Πρέπει να είμαι και εγώ γρήγορος. Περίμενε τώρα, πρέπει να πω κάτι. Τα παιδικά μέχρι πού φτάνουν, ποια ηλικία? Προ-εφηβείας. Δηλαδή, πόσο χρόνο? Ροκανίζω τον χρόνο να σκεφτώ. Τα τρυφερά τα χρόνια, εκεί, έτσι. Ακόμα ζω τρυφερά χρόνια. Τα νέα, το 9. Ακόμα ζω τρυφερά χρόνια. Περίμενε, μισό. Εντάξει. Ό,τι πείτε. Ναι, δεν είναι ωραία ανάμνηση. Είχα ένα ψεύτικο όπλο, πήγαινε να μου το πάρει η μητέρα μου και χτύπησα το χέρι και το σώσπασα. Ήρθα σαν να με τύψει, γι' αυτό δεν είναι ωραία ανάμνηση, αλλά τώρα σε συνειρμό. Λοιπόν, μετά από την φωτογραφία έτσι της μαμάς, πάμε στην επόμενη και τελευταία. Α, η Μαρία. Η γυναίκα μου. Για τις γυναίκες είπα. Ναι. Είναι πάνω απ' όλα. Αφεντικό στο σπίτι ποιος είναι? Αυτό δεν μπορεί να το διευκρινίσει κανείς, γιατί λέω πάντα ναι και κάνω αυτό που θέλω. Οπότε δεν ξέρεις εκεί που παίζει το πάμα, δηλαδή το αντιλαμβάνεται βέβαια μετά. Δεν υπάρχει αφεντικό σπίτι, συνεταίροι είμαστε. Στο χωράφι ποιος είναι αρχηγός? Η Μαρία. Α, να. Στο χωράφι είναι η Μαρία, με βάζει τη δουλειά, δηλαδή είναι εργοδηγός κανονικός. Εργοδηγός. Ποντικοπαδίδα λοιπόν. Στην παραγωγή επίσης, γιατί είναι και παραγωγός μου, έτσι. Mm-hmm. Είναι και παραγωγός μου και εκεί πέρα είναι... με πάει. Ναι, σας τρέχει. Βέβαια. Ποντικοπαγίδα λοιπόν φέτος, θα δούμε πολύ, θα ψάξουμε τον δολοφόνο. Ναι, θα ψάξουμε τον δολοφόνο και θα συνεχίζετε να δημιουργείτε. Και επίσης να μπορούμε να δώσουμε και δύο προσκλήσεις. Αμέ, πώς δεν μπορούμε. Ήδη, τα δώρα είναι. Να πούμε δύο προσκλήσεις για Τετάρτη, διπλές βέβαια, και δύο προσκλήσεις για Πέμπτη διπλές. Τέλεια, λοιπόν. Η πρώτη που θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, να το θυμίσω και σε αυτό το σημείο, 211-55-50-550, θα κερδίσετε τις προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση Πόντικο Παγίδα, να πούμε σε ποιο θέατρο. Ναι, στο θέατρο Βεάκη, στη Στουρνάρη, κάτω από το Πολυτεχνείο, και την Τετάρτη η παράσταση είναι στις 7 και 4 και την Πέμπτη στις 9. Κύριε Μανουσάκη, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε νομίζω καλά. Ότι είπαμε ωραία πράγματα. Και εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Και παρακολούθησα και το καιρό να παρακολουθήσω όλη την εκπομπή περιμένοντας. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Πολύ ωραία. Περιμένουμε όμως να δούμε και κάτι τηλεοπτικό. Έτσι θέλουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα ξανά στην Ελλάδα. Ελληνικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Αν μπορώ να έχω λίγο χρόνο ακόμα. Ναι, να δούμε αν θα δούμε κάτι στην τηλεόραση. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε, γιατί το ελληνικό σύριαλ είναι ο βασιλιάς της τηλεόρασης. Είναι η ελληνική δραματουργία. Ανανεώνει τη γλώσσα, τα παιδιά μεγαλώνουν με παραστάσεις ξένες, δηλαδή ονειρεύονται, δεν ονειρεύονται πια στα ελληνικά. Έχουν μάθει και τουρκικά τώρα. Στα ελληνικά βλέπουμε μόνο κακές ειδήσεις. Λοιπόν, περιμένουμε κάτι καινούριο, ετοιμάζομαι να κάνω κάτι καινούριο, ή στο κινηματογράφο ή στη τηλεόραση. Το πολεμό και στις δύο πλευρές και είναι κάτι πολύ επίκαιρο σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν για τη μνήμη. Όπου θέλετε. Αρκεί να το δούμε, Μαρία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Μέτρ των διασύμων έτσι, του εξωτερικού. Θα συνδεθούμε με Ουάσιγκτον. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα είναι εκεί, πάντως είναι πιο νωρίς, αρκετά πιο νωρίς από ότι είναι εδώ. Έτσι για να μάθουμε και τις παραξενιές των στάρ, όπως είναι η Μαντόνα, ο Τόμ Χάνκς και όλους αυτούς που ο κύριος που θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε σε λίγο έχει συνεργαστεί και θα συνεργαστεί και για τα Όσκαρ και πολλά. Στα γήπεδα, στα τρένα, εμείς οι δυο
σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Μπράβο, Στέφα! Μπράβο! Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς οι δύο σαν ένα, όχι μόνο εμείς οι δύο σήμερα, όχι. Μαρία, είναι όμως και όλοι οι άνθρωποι με τις παραξενιές τους. Πάνε πακέτο. Πάνε πακέτο. Έχεις παραξενιές? Ναι. Για πες καμία. Έχω διάφορες παραξενιές. Βασικά πάω παντού μαζί με ένα πολυματικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε χώρο, ναι, ξενοδοχείο, δηλαδή να πάω να μείνω κάπου, είτε διακοπές, είτε Σαββατοκύριακο. Θα κάνεις μια γενική. Θα πάω πρώτα να πολυμάνω, ναι, παντού. Παντού, όχι μόνο το μπάνιο, παντού. Κατά βάση το μπάνιο και μετά ό,τι επιφάνεια είναι, θα κάνω και ένα ψεκασμό από εδώ. Αυτό θα ήθελα να το δω, παιδιά, να είναι η Μαρία να πηγαίνει ένα Σαββατοκύριακο, ας πούμε, με τον αγαπημένο της. Και να έχει ένα βαλιτσάκι και να έχει μέσα τα γάντια, το αυτό, το τότε. Δεν έχω γάντια, αλλά του λέω, με το που μπαίνουμε τέλος πάντων στο δωμάτιο, περίμενε. Περίμενε, μην κάνει τίποτα μέχρι να πολυμάνω. Μην πιάσει τίποτα. Κάνει τα πάντα και στη δουλειά, φαντάσου. Μπαίνει και μισό λεπτό να κουμπίσει το σχέμα. Έχω γενικά απολυματικά μαζί. Αρχίζει. Έχει τρέλα με την καθαριότητα, δηλαδή. Έχω, ναι, έχω μια ιστερία. Και στο σπίτι ή μόνο στου άλλου χώρου? Όχι, και στο σπίτι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Κόσμο καλή. Ναι, δεν... Όταν έρθει κόσμο δεν έχω πρόβλημα και θέλω να είναι άνετα, να νιώθει σαν στο σπίτι του. Αλλά εντάξει, εγώ πρώτα θα κάνω και την απολύμασή μου πριν έρθουν. Εσύ τι παραξενιά έχει, Βασίλη? Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχω παραξενιές. Κατάλαβα, έχει πάρα πολλές. Άστο! Ελλάδος άνθρωπο ρώτησε. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σκεφτώ. Έχω παραξενιές με λίγο με extreme πράγματα. Μ' αρέσει να κάνω τραβηγμένα πράγματα. Εντάξει, είναι παραξενιά μεγάλη. Άμα ακούς, ναι, άνθρωπο που δεν λέει πραγματική παραξενιά. Εσύ έχεις. Άστο. Παραξενιά. Έχεις εσύ. Πες μας, πες μας, πες μια παραξενιά. Τι παραξενιά έχουμε. Είδες, οι άντρες δεν έχουμε, οι γυναίκες είναι. Ότι με πιάνει καμία φορά ότι όταν ανεβαίνω μια σκάλα, ότι πρέπει να ανεβαίνω, ας πούμε, τα σκαλιά δυο-δυο. Αλήθεια. Ναι. Είναι και ψυχαναγκαστικό αυτό, ότι πρέπει. Ε? Ναι, είναι. Άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Καλή γυμναστική. Κάνεις καλή γυμναστική. Παραξενιές στον Σταρ. Φυσικά όλοι μας έχουμε παραξενιές. Αυτή ένας λόγος παραπάνω να είναι ιδιότροποι και δίστροποι κάποιες φορές. Και βέβαια, ποιος είναι ο καλύτερος για να ξέρει τις παραξενιές, κάποιος που τους έχει ζήσει. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο στο οποίο έχουμε. Περιγράφουμε σε αυτό κάποιους από τους διάσημους στάρ του Hollywood, είτε τραγουδιστές είτε ηθοποιούς, και ποιες είναι οι παραξενιές που έχουν. Μία από αυτές μοιάζει με αυτή της Μαρίας, της Μαντόνα, η οποία θέλει να έχει συνεργείο το οποίο καθαρίζει και απολυμμένει τα πάντα. Αυτό κάνει για άλλο λόγο πάντως. Αλλά μου θύμισε τη Μαντόνα πριν με αυτό που έλεγε. Μήπως έχει μικρόβιο φοβία, ναι. Αυτή το κάνει για άλλο λόγο. Θα δείτε στο βίντεο για να σας κρατήσω σε λίγο αγωνία όταν ήρθε η ώρα να το δούμε. Και εσύ σαν τον κύριο Μανουσάκη που δεν μας λέει ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι να κάνουμε, για πάμε να δούμε το βίντεο. Όταν οι στάρ προστάζουν, οι παραγωγοί εκτελούν. Όσο πιο πρωτοκλασάτο το όνομα, τόσο πιο η κεντρική και η ιδιοτροπία του. Από όπου και αν περάσουν, οι διάσημοι φροντίζουν να μείνουν αξέχαστοι. Όχι μόνο με το ταλέντο τους, αλλά και με τις παραξενιές τους. Εξάλλου είναι αυτοί που φέρουν τα λεφτά στο ταμείο, οπότε οι παραγωγοί των ταινιών και οι διοργανωτές των συναυλιών φροντίζουν να ικανοποιούν ευλαβικά τα τερτύπια τους. Οι γερόλικοι του rock Rolling Stones απαιτούσαν σε κάθε μέρος στο οποίο πήγαιναν για εμφανίσεις να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον οποίο θα υπήρχε το προσωπικό τους τραπέζι για μπιλιάρδο. Ο Sir Paul McCartney, το θρυλικό σκαθάρι, δεν θα ήταν λογικό να μην είχε κάποια παραξενιά ή απέτηση. Και αυτή δεν είναι η άλλη από την εξής. Ζητάει στο καμαρίνι φυτά με συγκεκριμένο αριθμό φύλων. 19 φύλλα τα μεγάλα και 4 τα μικρά και διαστάσεων από 1 μέτρο και 20 εκατοστά έως 1,80. Το φαγητό δε να είναι αποκλειστικά χορτοφαγικό και από catering και καμία επαφή με προϊόντα που έχουν γίνει από ζώα. Της pop Madonna δεν θα μπορούσε παρά μόνο να είναι κεντρική στις απαιτήσεις της. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας της με τίτλο MDNA, η βασίλισσα της pop απέτησε μια ομάδα αποστήρωσης για να καθαρίζει κάθε τρίχα και ίχνος σάλιου ή δέρματος από το καμαρίνι της.
Επιπλέον έβαλε τους 30 σωματοφυλακές της να χτίσουν ψεύτικους τοίχους και ταβάνια στο καμαρίνι της για να είναι σίγουροι ότι καμία κρυφή κάμερα δεν θα καταγράψει τα απόκρυφά της. Από τους πιο ιδιόρυθμους που έχω συνεργαστεί στο εξωτερικό, μιας και δούλευα στα ξενοδοχεία, ήταν η Μαντόνα. Θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο θα χειριστείς την επαφή σου μαζί της. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά το φαγητό της, είναι εξαιρετικά λιτοδίαιτη, προσέχει πάρα πολύ το τι τρώει, δεν πίνει καθόλου αλκοόλ, δεν τρώει καθόλου γαλακτοκομικά προϊόντα. Η Αντζελίνα Τζολί, πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα της ταινίας Wanted στην Πράγα, έβαλε τους παραγωγούς να της υποσχεθούν ότι θα νίκιαζαν στον Brand Pitt μια γειτονική έπαυλη με ελικοδρόμιο και θα του παρούχαν μάλιστα δωρεάν μαθήματα πτήσης με ελικόπτερο. Το λευκό είναι το αγαπημένο χρώμα της Τζένιφερ Λόπεζ, σε τέτοιο βαθμό που έχει μετατραπεί και στη μεγάλη της παραξενιά. Όταν κάνει περιοδία, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν οι συνεργάτες της είναι το καμαρίνι της. Από τους καναπέδες και τα τραπεζομάντιλα μέχρι τα κεριά και τα λουλούδια πρέπει να είναι λευκά. Αλλιώς η ντίβα της μουσικής δεν μπορεί να λειτουργήσει. Καφέ και κάποια είδους αναλώσιμα που αφορούσαν φαγητό και ποτό ερχόντουσαν όλα από το Πορτορίκο. Όπως ο καφές, ας πούμε, για παράδειγμα. Ή κάποια σνακς τα οποία έτρωγε μέσα στο δωμάτιό της. Ή λευκά τριαντάφυλλα και ορχιδέες, οι οποίες ήθελε να υπάρχουν μονίμως στη βασιλική σουίτα. Δίστροπη και η Britney Spears. Η επιταγή ψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για να κρίνει τους συμμετέχοντες στο X Factor δεν ήταν αρκετή για να μην ικανοποιημένη. Η pop star απέτησε να έχει τη δική της ομάδα αισθητικών, αποτελούμενη από μανικιούριστα, μασέζ και αισθητικό προσώπου, με την προϋπόθεση να μην είναι ελκυστική. Απέτησε επίσης να ντύνεται μόνο με δημιουργίες του οίκου Herb Ledger, αξίας 2.000 δολαρίων το κομμάτι. Το συνεργείο του talent show American Idol γνωρίζει καλά ότι η Britney πίνει μονάχα σαμπάνια κρίσταλ και μάλιστα μόνο με σπαστό καλαμάκι, προφανώς για να μην ξεβάφει το κραγιόν της. Ακόμη πρέπει πάντα να υπάρχει άπλητος χώρος για τα κουτάβια, τα γατάκια και τα κουνελάκια που τη συντροφεύουν. Ιδιόρυθμος αποδεικνύεται ο Τζακ Νίκολσον. Μπορεί στο εστιατόριο που γευματίζει να γυρίσει ένα πιάτο πίσω 10 φορές. Είναι εξαιρετικά δύσκολος στο να τον προσεγγίσει κάποιος. Έχει συγκεκριμένες διατροφικές ιδιαιτερότητες, με την έννοια ότι τρώει τα πάντα. Αλλά μπορεί να σου γυρίσει ένα πιάτο 10 φορές πίσω. Δεν μ' αρέσει αυτό, έχει πολύ αλάτι, έχει πολύ πιπέρι, είναι άψητο. The name's Bond. James Bond. Ο Πίρις Μπρόσναν, όταν βρέθηκε στην Αθήνα, ζήτησε ευνηδιαστικά ελικόπτερο για να πάει για απογευματινό καφέ στη Μύκονο και να επιστρέψει πριν νυχτώσει. Μου έχεις δει την ώρα που τρώει να καλέσουμε ελικόπτερο, να φύγει να πάει στη Μύκονο, να πάει να πιει καφέ ή ποτό. Γιατί κάποιος του είπε ότι η Μύκονος είναι αυτό το νησί, το οποίο τον γλαμουράτο, το έτσι τελείως, και να ξαναγυρίσει μετά και να καθίσει μέχρι αργά στο εστιατόριο. Η Αντέλ σε κάθε της περιοδία εφοδιάζεται με πολλά κιλά καλού κρασιού και μπύρες, ενώ υποχρεώνει τους δημοσιογράφους που πάνε τζάμπα στις συναυλίες της κάθε φορά να δωρήσουν 20 δολάρια σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής της. Στην κορυφή της λίστας, ο μεγάλος rock star Iggy Pop. Φημολογείται ότι η συγκεκριμένη απέτηση υπάρχει σε αρκετά live, σε δύο συγκεκριμένα μάλιστα έχει καταγραφεί. Τι είναι αυτό? Ζήτησε να έρθουν στα καμαρίνια του 7 νάνοι. Κανείς δεν έμαθε ποτέ γιατί. Το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Τι να πεις τώρα. Τι να πεις, πώς το εξηγείς τώρα αυτό. Όταν είσαι ροκστάρ, έχεις ιδιοτροπία. Ποια παραξενιά σου φάνηκε πιο έτσι συμπαθής? Εντάξει, η τελευταία παραξενιά ήταν κάπου από τους Τανάνους και με τη Μαντόνα. Η Τζολή, ήταν η πιο λογική μου φάνηκε εμένα. Ναι, αλλά Κορεάνο όμως. Έχουν τόσα λεφτά, ρε παιδιά. Πολύ λογικό. Να το πει μόνο σπαστό καλαμάκι. Αν είναι κανονικό το καλαμάκι, λέει. Κοίταξε, έχω κι εγώ θέμα με τα καλαμάκια. Αυτό το καλαμάκι που πίνει στην Ελλάδα δεν μπορώ. Φαίνει στην τσάντα δικό σου. Όχι, αλλά του λέω θέλω ένα λεπτό καλαμάκι. Δεν μπορώ να τα πω. Όχι, σε αυτό είπα. Αυτά λέει. Πάντω και η Μαντόνα με το DNA είναι τρελό. Λε και θα τη κλέψει κάποιο το DNA και θα βγάλει κλόνο, α πούμε. Έλατε. Η Μαντόνα, από ό,τι ξέρω, έχει τρέλα με τι τσίχλε.
Για πάμε να συνδεθούμε όμως τώρα με την Washington. Τι ώρα είναι εκεί ακριβώς, τώρα θα ρωτήσουμε εδώ. Πολύ πρωί, πάντως πολύ πρωί. Έχουμε τον Ευάγγελο Μητσοτάκη μέσω Skype. Τώρα εγώ δεν μπορώ να μην ρωτήσω αν είναι συνωνυμία, αν υπάρχει συγγένεια με, εντάξει, το όνομα αυτό το βαρύ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ, πολύ καλημέρα. Καλημέρα, Κιμ. Εδώ σε εμάς είναι αρκετά πρωί. Σε εσάς είναι Κυριακή μεσημέρι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ναι, είναι ξάδελφος του παππού μου, ο πρόεδρος. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε 2 ώρες. Δυστυχώς δεν θα προλάβουμε και γι' αυτό τώρα θα μιλήσουμε για αυτά τα ωραία που προετοιμάζετε εσείς εκεί και για τα Όσκαρ. Θα επιμεληθείτε το μενού των βραβείων Όσκαρ, έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς. Η ιδιότητά μου είναι διευθυντής εστιατορίων, βέβαια είμαι και ιδιοκτήτης εστιατορίου. Mm-hmm. Συμμετέχω στο formal dinner, στο επίσημο δείπνο της απονομής των Όσκαρ, το οποίο θα γίνει στις 2 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή. Και είμαι ένας από τους 7 διευθυντές εστιατορίων ΜΕΤ που θα αναλάβουμε την εκτέλεση του δείπνου κατά τη διάρκεια της απονομής. Τι τρώνε εκεί, ας πούμε, δώστε μας έτσι μια πρώτη γεύση. Θα σας δώσω μόνο περιορισμένη γεύση, γιατί δυστυχώς υπάρχει συμβόλαιο εμπιστευτικότητας, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία. Και δεν μπορώ να αποκαλύψω πράγματα. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ τότε, έτσι. Θα πάμε προς το θαλασσινό, θα πάμε προς το κρεατικό? Όχι, όχι, θα σας πω. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αλλάξει λίγο η φιλοσοφία. Ο σεφ, ο οποίος επιμελείται τα τελευταία 19-20 χρόνια τα Όσκαρ, είναι ο πολύ γνωστός celebrity chef Wolfgang Pack, ο Αυστριακός. Mm-hmm. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει μια στροφή στη λογική του σερβις, δηλαδή αυτό που κυρίως γίνεται, βγαίνει σε φορτία δεσμάτων κατά τη διάρκεια της απονομής, τα οποία άλλα είναι σε μορφή μπουφέ, άλλα είναι περαστά και κάποια είναι σερβιριστά. Επομένως, δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μενού με την έννοια ότι θα καθίσουν οι επίσημοι, οι οποίοι ανέρχονται περίπου στους 1.500, με αυστηρές προσκλήσεις βέβαια, ανθρώπους της showbiz, που κυρίως είναι παραγωγοί, σκηνοθέτες, οι ηθοποιοί, οι star του Hollywood και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό το star system. Το service θα αποτελείται από 600 περίπου σερβιτόρους και μετρ, 300 οπότε σεφ είναι περίπου ένα σερβιτόρο στα 2 άτομα, περίπου. Ναι, ναι. Θα πρέπει να φανταστείτε ότι μιλάμε για 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι είναι η elite του παγκόσμιου star system. Μάλιστα. Επομένως, δεν χωρούν πειραματισμοί ή οποιοδήποτε άλλου είδους προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα. Και άμα, ναι, έχουν, και παραξενιές, και άμα έχουν και παραξενιές, ναι, πρέπει να μπορεί να τα προβλέψει όλα. Εδώ βέβαια πρέπει να ξέρετε το εξής, γίνεται το εξής. Πολύ καιρό πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του μένιου ή της οργάνωσης, γνωρίζουμε ήδη τις διατροφικές ιδιαιτερότητες των VIP προσκεκλημένων. Δηλαδή, γνωρίζουμε αν κάποιος άνθρωπος, επειδή πλήττει μια ταινία και πείται να χάσει αρκετά κιλά, ή υποφέρει από κάποια αλλεργία ή από κάποιο άλλο είδους δυσανεξία. Α, έχετε όλες αυτές τις πληροφορίες, αν είναι vegetarian, αν είναι vegan, αν είναι όλα αυτά, γιατί οι stars... Τα πάντα. Ωραία. Ναι, τα πάντα. Για παράδειγμα, ο σύζυγος της Αντζελίνα Ζολή, όχι ο Πιρς Μπρόσμα, ο σύζυγος της Αντζελίνα Ζολή. Ναι, ο Brand Pitt είναι αυστηρά χορτοφάγος. Δεν είναι vegan, είναι χορτοφάγος. Απλά δεν καταναλώνει καθόλου κόκκινο κρέας. Ενώ η Αντζελίνα τρώει κρέας. Πάρα πολύ. Έτσι φαίνεται. Και πολλά αναψυκτικά. Και αυτό που ονομάζουμε εδώ ελληνιστή junk food είναι σε πλήρη
αρμονία στο διατροφολόγιο. Δεν τις φαίνεται όμως. Δεν τις φαίνεται καθόλου. Είναι απόλυτη αντίφαση αυτή έτσι μέσα σε ένα ζευγάρι, σε ένα σπίτι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Θα πρέπει να ξέρετε, συγγνώμη σε διακόπτω, να σου πω το εξής, ότι πολλές φορές υπάρχει μία, η εμπειρία μου από αυτά τα 25-26 χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχει δείξει ότι ναι, είναι αλήθεια και αυτό που προλογίσατε προηγουμένως και παίξατε στο βίντεο, mm-hmm. ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαιρετικά ακραίες διατροφικές ή άλλου είδους συνήθειες. Δεν ισχύει όμως. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει και έχω συνεργαστεί με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εξαιρετικά απλοί, δεν είχαν καμία απολύτως ιδιαιτερότητα. Επομένως, είναι πάρα πολύ σκεπτικό. Ωραία, έτσι, να πάμε λίγο να σας ρωτήσουμε. Ποιοι είναι, ας πούμε, έτσι, οι δύο-τρεις πιο απλοί, ενώ είναι πολύ γνωστοί, πολύ stars παγκοσμίως και είναι πολύ απλοί? Γενικώς, εγώ όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα προσωπικό. Mm-hmm. Προσωπικό συμπέρασμα, έτσι, από την εμπειρία μου. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακραίες ιδιαιτερότητες, ακόμα και αν δεν ήταν επώνυμοι ή διάσημοι, θα συνεχίζαν να είχαν τον ίδιο ακραίο χαρακτήρα. Δεν έχει να κάνει επομένως με την ενασχόλησή τους με τα media, με το star system, με όλο αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει κυρίως με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, εξαιρετικά απλού, είναι ο Σταλόνι. Είναι που μπορεί να μην κάνει, αν δεν το ξέρει, να έχει αυτή την εντύπωση. Ναι. Είναι ο Πίρς Μπρόσναν, για παράδειγμα, που το προαναφέρατε. Είναι η Μέριλ Στρίπ. Από την άλλη, βεβαίως η Μαντόνα είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος άνθρωπος. Δεν θέλει πάρα πολλά χαϊδέματα. Το pumping, αυτό το δικό της, πρέπει να γίνεται με ένα πολύ ειδικό τρόπο, που δεν είναι ο κλασικός τρόπος που είτε δουλεύει σε κάποιο ξενοδοχείο και ασχολείσαι με VIP, είτε έχεις εστιατόριο και τους έχεις πελάτες, ή ασχολείσαι με VIP dinner. Λοιπόν, είναι η σύνδεση είναι μέσω Skype, που έτσι έχουμε μία καθυστέρηση, αλλά κάνουμε προσπάθεια να σας ακούσουμε, γιατί είναι πολύ έτσι ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε. Yeah. Τώρα, κύριε Μητσοτάκη, θα ήθελα να μάθω και λίγο τις παραξενιές. Ας πούμε, ο θείος, τι παραξενιά έχει, η ξαδέλφη, η Ντόρα Μπακογιάννη, τι παραξενιά έχει. Να πάμε λίγο και τα εγχώρια. Και τα εγχώρια. Ναι, ο πρόεδρος βασικά τρώει τα πάντα. Έτσι, βεβαίως του αρέσει πάρα πολύ. Για πολλά χρόνια ο πρόεδρος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο διατροφολόγιο σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το πρωινό του, το οποίο περιλαμβάνει μέλι, ελληνικό καφέ. Γι' αυτό κρατιέται μια χαρά. Είναι 44 λεπτών, είναι τίποτα. Ομέσα γκινάρες με φρέσκο λεμόνι. Είναι ένας άνθρωπος γενικά καλοφαγάς. Μπορεί να μην του φαίνεται από το φυσικό του. Τρώει βασικά τα πάντα. Του αρέσει το ψάρι, του αρέσει το κόκκινο κρέας, του αρέσει το λευκό κρασί, του αρέσει το κόκκινο, του αρέσει το ουίκι. Θα πάντα του αρέσουν. Γενικά τρώει καλά. Ναι. Γενικώς, του αρέσει η σοκολάτα πάρα πολύ. Όχι, για να μαθαίνουμε, γιατί τουλάχιστον τα διατροφικά δεν θέλουμε να τα ξέρουμε. Κυρίως το γεύμα του είναι το μεσημεριανό και το βραδινό είναι λίγο πιο λιποδιακό. Παραξενιά έχει. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να μας πείτε εκεί από τους stars του Hollywood το πιο ακραίο έτσι συμβάν που έχετε ζήσει ποτέ με star έτσι όσο αφορά παραξενιά, συμπεριφορά και όλα αυτά. Είναι αρκετά. Αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα, όχι σχετικά πρόσφατο, αλλά πριν από μερικά χρόνια, πολύ κοντά όμως τώρα, δηλαδή το 2007-2008, όταν είχα τον Larry King, mm-hmm. ο οποίος είχε την απέτηση στο εστιατόριο όταν έμπαινε να κάθεται πάντοτε κοιτώντας τοίχο, έτσι ώστε να μην τον αντιλαμβάνεται κανείς από τους θαμώνες του εστιατορίου. Όσο τώρα πλησιάζουμε για τα Όσκαρ, θα ξανασυνδεθούμε για να μας δώσετε και μερικές πληροφορίες ακόμα που θέλουμε να μάθουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, εγώ αυτά που μπορώ να σας πω είναι τα κλισέ που υπάρχουν κάθε χρόνο στα Όσκαρ, τα οποία δεν είναι τα signature plates του Wolfgang Puck, το οποίο είναι το χρυσό αγαλματάκι σοκολάτας 24 κατατίων, το οποίο δίνεται σε κάθε, ουσιαστικά σε δίνεται ένα αγαλματίδιο ανακαλεσμένο. Οι κοτομπουκές με ξύσμα μαύρης τρούφας,
το οποίο είναι ένα κλασικό πιάτο του Wolfgang. Mm-hmm. Το τάκο σαστακού με βούτυρο από πιστάτσιο. Είναι μερικά από τα κλασικά τα οποία ταπεινά κάθε χρόνο υπάρχουν στα Όσκαρ. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν καινούργια πιάτα βεβαίως που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, γιατί δεσμεύομαι από συμβόλαιο εμπιστευτικότητος. Όμως αργότερα, όσο πλησιάζουμε, θα μπορεί ενδεχομένως να σας δώσω κάποιες άλλες πληροφορίες. Ακριβώς, αυτό περιμένουμε κι εμείς. Καλημέρα στην Ουάσιγκτον. Να, λοιπόν, θα έχουμε και έτσι. Να σας πω επίσης. Ναι, να σας πω κάτι τελευταίο. Ότι εξαιρετικά λιτός και απλός είναι ο πρόεδρος Ομπάμα. Ναι, το τάξη που με λένε και τα δείπνα στο Λευκό Ίκνο. Στο Λευκό Ίκνο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης θα μας ενημερώνει εδώ. Τι θα γίνει εδώ. Διαφημίσεις, Μαρία μου, και επιστρέφουμε. Με το αυτοκίνητο σήμερα. Η Ουάσιγκτον. Η Ουάσιγκτον. Την άλλη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε. Ας πάρουμε το αυτοκίνητο, να κάνουμε μια βόλτα. Πού θα πάμε, το Σάββατο, εδώ θα είμαστε. Έτσι είναι. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα. Και εγώ θα σας ευχαριστήσω. Πού σε ακούμε κάθε μέρα, γιατί εσύ είσαι έτσι και πρωινός τύπος τα τελευταία. Εγώ είμαι πολύ πρωινός τύπος. Ξεκινάει 5.30 ώρα το πρωί το πρόγραμμα, γιατί είμαι 7 με 10 μαζί με τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, Radio DJ, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μετά συνεχίζω στα παραπολιτικά και στο απόσπασμα.gr, που είναι όλα μαζί και προσπαθούμε για το καλύτερο. Και τώρα σε φέραμε κι εμείς κυριακάτικα. Ήρθα και σε εσάς εδώ πέρα, εντάξει, πέρασα πολύ ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά, Μαρία μου. Λοιπόν, πρέπει να πούμε και έχουμε και νικήτριες, γιατί είχαμε το λέιζερ, όχι, το fractional laser, δεν μπορώ να το μάθω. Αυτό. Ναι, οι φίλες μας ξέρουν στο σπίτι τι είναι αυτό. Λοιπόν, νικήτριες είναι η κυρία Εύα Καραμπόδου, η Μαρίνα Μάνου και η Κατερίνα Κυρίτσι. Με για τα laser fractional. Λοιπόν, έχουμε όμως και δύο άλλα δώρα να δώσουμε από χθες. Θα τα δώσουμε τώρα το Σάββατο, στην επόμενη εκπομπή. Έχουμε το φουλάρι Louis Vuitton και τα γυαλιά ηλίου της Dior από τα luxurytoys.gr να σας δώσουμε. Πάρτε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, θα τα δώσουμε όλα τα δώρα. Έχουμε και τα ρολόγια μας εδώ, τα φερέντιτα, ωραία. Έχουμε τις ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Grupo Cucine και πάνω απ' όλα έχουμε κέφι, έτσι. Λοιπόν, ραντεβού εδώ το άλλο Σάββατο, 12 με 2, Μαγκαζίνο Live.